κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την ηλιόλουστη και πολύ ζεστή γενικά αυτές τις ημέρες Ξάνθη. Γενικότερα ολόκληρη η περιοχή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι ιδιαίτερα ζεστή αυτές τις ημέρες. Καλημέρα σε όσους φίλους μας παρακολουθούν από κάποιες άλλες άκρες του πλανήτη, όπου τώρα είναι 8 και κάτι το πρωί, να έχουν μια όμορφη μέρα. Σήμερα Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, και ακόμα μια εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα είναι μαζί σας, με πολλά θέματα άκρως ενδιαφέροντα, τα οποία θα δούμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Πρώτα όμως, σε λίγη ώρα από τώρα, όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε σε απευθείας σύνδεση τη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου του κοινοτικού διαμερίσματος Ξάνθης, όπου βρίσκεται τηλεοπτικό συνεργείο του Ακρίτας TV. Εμείς θα ξεκινήσουμε με την θεματολογία της σημερινής ημέρας, η οποία, όπως είπα, είναι άκρως ενδιαφέρουσα, είναι πολλά τα θέματα, και μόλις είμαστε έτοιμοι θα συνδεθούμε με την αίθουσα συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου. Μια είδηση της τελευταίας ώρας είναι η αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης πολυιδιοκτησίας μεταξύ ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΕ Ξάνθη, ύστερα από αίτημα των δύο ΠΑΕ. Ορίστηκε νέα ημερομηνία, αυτή είναι η 24η Φεβρουαρίου, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή θα εκδικαστεί η συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ τρεις μέρες νωρίτερα, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, θα εκδικαστεί η υπόθεση που αφορά το μετοχολόγιο και την ανάκληση του πιστοποιητικού της ΠΑΕ Ξάνθης. Όλα αυτά επαναλαμβάνω ύστερα από αίτηση των δύο ΠΑΕ. Λοιπόν, διανύουμε την έκτη μέρα των θρακικών λαογραφικών εορτών. Ήδη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε αρκετές εκδηλώσεις με έντονο το στοιχείο της λαογραφίας, εξού και η ονομασία, άλλωστε θρακικές λαογραφικές εορτές. Βέβαια, συνήθως κάθε χρόνο εδώ τίθεται το εξής ζήτημα. Αν οι λαογραφικού χαρακτήρα εκδηλώσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού είναι αρκετές ώστε να δικαιολογούν την ονομασία του θεσμού. Επ' αυτού πολλά λέγονται, πολλά γράφονται, δεν θα το αναλύσω. Εγώ ελπίζω ότι αυτό θα γίνει σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας, έχοντας και κάποιον πιο ειδικό, πολύ πιο ειδικό από μένα, καλεσμένο στο στούντιο, για να δούμε αν τελικά οι λαογραφικές εκδηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο στη Ξάνθη δικαιολογούν την ονομασία του θεσμού, θρακικές λαογραφικές εορτές. 12 του μήνα ξεκίνησε, σας θυμίζω, το φετινό καρναβάλι της Ξάνθης, με την επίσημη έναρξη στη Κεντρική Πλατεία και τη συναυλία μετά που ακολούθησε με την Πέκη Ζήνα. Έχουμε και σήμερα δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης οι σύλλογοι θα μας παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς, αλλά μόνο που οι χορευτές θα είναι μικρά παιδιά, δηλαδή τα μικρά μέλη του συλλόγου, μικροί χορευτές και μικρές χορεύτριες, θα μας παρουσιάσουν ένα υπέροχο, ένα όμορφο θέαμα, και το γεγονός ότι πρόκειται για μικρά παιδιά καθιστά από μόνο του ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, και πιο σημαντική αυτή την εκδήλωση, γιατί μεταφέροντας την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμά μας στα παιδιά, αυτά δεν χάνονται. Μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και διατηρούνται στο πέρας του χρόνου. Άρα λοιπόν, αν και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουν οι Ξανθιώτες και όσοι επισκέπτες βρίσκονται στη Ξάνθη, πρέπει να γεμίσουμε όλοι απόψε το Δημοτικό Αμφιθέατρο, να ενθαρρύνουμε, να χειροκροτήσουμε και εν τέλει να απολαύσουμε αυτό που θα μας παρουσιάσουν οι μικροί χορευτές και οι μικρές χορεύτριες. Την ίδια ώρα, στις 7 το απόγευμα, σήμερα, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, παρουσιάζεται ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το Σουφλί της Τελευταίας Μου Άνοιξης. Είναι την ίδια ώρα, στις 7, άρα λοιπόν οι Ξανθιώτες και οι επισκέπτες έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις σήμερα. Η μία, θυμίζω, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο στις 7 το απόγευμα, με παραδοσιακούς χορούς από μικρά παιδιά, και η άλλη είναι στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, επίσης στις 7,
και έχει να κάνει με την παρουσίαση ενός βιβλίου. Ανάλογες εκδηλώσεις φυσικά έχουμε κάθε μέρα σχεδόν. Άλλωστε, από το xanthine.gr μπορείτε να παρακολουθείτε καθημερινά το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αυτό που θέλετε να παρακολουθήσετε. Τώρα, αναφέρθηκα πριν στην ΠΑΕ Ξάνθη και στην αναβολή της υπόθεσης όσον αφορά την πολυιδιοκτησία των δύο ΠΑΕ. Μια Ξάνθη η οποία δυστυχώς εδώ και πολλές αγωνιστικές δεν πατάει καλά στα πόδια της. Αυτό φάνηκε και χθες Κυριακή εδώ στα Πηγάδια, όπου το μάτς ανάμεσα στη Ξάνθη και στη Λαμία έληξε 0-0, χωρίς σκορ δηλαδή. Μια Ξάνθη η οποία δεν μπόρεσε πριν από κάποιες αγωνιστικές να κερδίσει τον πρώτο τελευταίο Πανετολικό, την περασμένη Κυριακή δεν μπόρεσε να κερδίσει τον τελευταίο Πανιόνιο στην Αθήνα, και χθες, όχι ότι είναι καμία εύκολη ομάδα η Λαμία, κάθε άλλο, χθες δεν μπόρεσε να κερδίσει και τη Λαμία. Υποτίθεται η Ξάνθη είναι ένα κλικ ανώτερη ως ομάδα από όλες αυτές που ανέφερα, και κάθε χρόνο σχεδόν αυτά τα μάτς τα καθαρίζει, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα στα Πηγάδια τουλάχιστον. Φέτος δείχνει να μην μπορεί να το κάνει. Έχει απομακρυνθεί πλέον το όνειρο της Ευρώπης. Μαθηματικά βέβαια υπάρχουν κάποιες ελπίδες, γιατί εκκρεμεί το μάτς του Όφη με τον Ατρόμητο, που θα γίνει απόψε το απόγευμα στο Ηράκλειο, και έχει άμεσο ενδιαφέρον για τη Ξάνθη. Αν επικρατήσει ο Όφη, χάνονται ίσως και μαθηματικά οι όποιες ελπίδες, ή έστω μένουν ελάχιστες ελπίδες για έξοδο στην Ευρώπη. Γιατί την προτελευταία αγωνιστική η Ξάνθη έχει να πάει στο Περιστέρι, στην Αθήνα, όπου θα αντιμετωπίσει τον πολύ δυνατό στην έδρα του Ατρόμητο Αθηνών, όπου κάθε άλλο παρά εύκολο θα είναι το έργο της ξανθιώτικης ομάδας. Και την τελευταία αγωνιστική φυσικά υποδέχεται εδώ στα Πηγάδια τον έτσι και αλλιώς πολύ ανώτερο ΠΑΟ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα για τη Ξάνθη. 31 χρόνια στην Α' Εθνική Κατηγορία, Super League εδώ και μερικά χρόνια. Μια από τα ίδια δυστυχώς. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι μια χρονιά κατάφερε να βγει στην Ευρώπη και άλλες κανά δύο χρονίες που κινδύνεψε να πέσει η κατηγορία, αλλά τελικά τα κατάφερε να παραμείνει, από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα χρόνια είναι μία από τα ίδια, στη μέση της βαθμολογίας, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τα λέω όλα αυτά γιατί φέτος, με την πορεία, με το ξεκίνημα των πρώτων 6 αγωνιστικών, είχε δημιουργήσει πολλές ελπίδες, πολλές προσδοκίες στο φιλαθλό κοινό της Ξάντης, ότι επιτέλους ήρθε η χρονιά να κάνει κάτι πιο σημαντικό. Φαίνεται ότι η ομάδα ξέμεινε από καύσιμα το τελευταίο διάστημα, εδώ και πολλές αγωνιστικές. Τελευταία της νίκη ήταν με τη Λάρισα, και μάλιστα ιδιαίτερα συναρπαστική νίκη, αφού βρέθηκε να χάνει με 0-1 και τον γύρισε τελικά σε 2-1. Από τότε η Ξάνθη είναι όλο ισοπαλίες και ήττες, και το πιο σημαντικό για μένα ότι οι ισοπαλίες της Ξάνθης είναι όλες σχεδόν με 0-0. Πράγμα που δείχνει ότι η ομάδα έχει τρομερό πρόβλημα στο σκοράρισμα. Δεν μπορεί να στείλει την μπάλα δηλαδή στα δίκτυα της αντίπαλης ομάδας. Αυτό οι υπεύθυνοι της ΠΑΕ φαντάζομαι θα το λύσουν μες στο καλοκαίρι, θα αναζητήσουν τους κατάλληλους παίκτες για να ενισχύσουν την ομάδα. Τώρα όμως φέτος φοβάμαι πολύ ότι το τρένο που λέγεται Ευρώπη έχει χαθεί. Άρα λοιπόν μπορώ να πω με το όποιο ρίσκο αν θέλετε ότι έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα οι δύο τελευταίες αγωνιστικές για την ομάδα της Ξάνθης. Βέβαια, επειδή όλο αυτό ξεκίνησε με αφορμή την ισοπαλία που είχε χθες με τη Λαμία εδώ στα Πηγάδια, η Λαμία πρέπει να ξέρετε δεν είναι καμιά εύκολη ομάδα, κανένας εύκολος αντίπαλος, και αυτό το απέδειξε στις δύο αναμετρήσεις που είχε με τον Ολυμπιακό για το κύπελλο Ελλάδος. Όπου ναι, ο Ολυμπιακός μπορεί να κατέβει και με τη δεύτερη του ομάδα, σχεδόν με τη δεύτερη του ομάδα, αλλά με όποιους παίκτες και αν κατέβει ο Ολυμπιακός, δεν πάει να είναι ο Ολυμπιακός. Η Λαμία λοιπόν αυτό τον Ολυμπιακό κατάφερε να τον δυσκολέψει αφάνταστα και παραλίγο να τον αποκλείσει από το κύπελλο Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν εύκολος αντίπαλος για τη Ξάνθη, αλλά επαναλαμβάνω, η Ξάνθη των προηγούμενων ετών αυτά τα μάτς μπορούσε να τα καθαρίσει στην έδρα της. Φέτος
χάθηκαν πολύ τη βαθμή σε εύκολα μάτς και αυτό στέρισε την... ή αν θέλετε είμαστε στο παραπέντε, στο να στερήσει την έξοδο από την Ευρώπη. Βλέπω από το κοντρόλ ετοιμάζουν την απευθείας σύνδεση. Όταν είμαστε έτοιμοι θα προχωρήσουμε. Δεν θα ξεκινήσω κάποιο άλλο θέμα γιατί πιστεύω ότι δεν θα προλάβω. Επαναλαμβάνω, είναι σε εξέλιξη οι θρακικές λαογραφικές γιορτές. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ξάνθη και στο Ξανθιώτικο Καρναβάλι. Ούτως ή άλλως έχουν αρχίσει να έρχονται επισκέπτες, αν και οι περισσότεροι θα έρθουν στο αποκορύφωμα, στο τελευταίο τριήμερο δηλαδή της αποκριάς, όπου συνήθως επικρατεί, επιτρέψτε μου να πω, χαμός με την καλή έννοια από άποψη παρουσίας πολλού κόσμου. Και είναι μια μέρα, η 1η Μαρτίου, όπου θα έχουμε τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και αν δεν υπάρξει κάποια αναβολή θα έχουμε και την τελευταία αγωνιστική της Super League, όπου θα υπάρχει το μάτς ανάμεσα στη Ξάνθη και στο ΠΑΟΚ και γι' αυτό η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης έχει εκφράσει τις όποιες έτσι αντιρρήσεις, αν θέλετε, φοβίες όσον αφορά την διεξαγωγή αυτού του αγώνα, γιατί θα είναι που θα είναι πολύς ο κόσμος στη Ξάνθη. Αν υπολογίσουμε ότι και τα πηγάδια θα μετατραπούν εκείνη τη μέρα σε μια μικρή τούμπα, καταλαβαίνετε το πρόβλημα και σε συνδυασμό με την έλλειψη αστυνομικής δύναμης που έτσι και αλλιώς έχει η Ξάνθη, το έχουμε επισημάνει το θέμα σε προηγούμενες εκπομπές μας, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ δύσκολο το έργο της αστυνομίας. Ωστόσο δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση μέχρι τώρα, δηλαδή εικασίες κάνουμε ότι μπορεί να αναβληθεί ολόκληρη αγωνιστική, δεν υπάρχει κάποια λυμένη απόφαση, αυτό προφανώς θα το ξέρουμε λίγες μέρες πριν γίνει εκείνη η αγωνιστική. Δεν ξέρω, Χρήστο Παπαδόπουλο, αν είμαστε έτοιμοι να πάμε ή όχι ακόμα. Μάλλον δεν είμαστε έτοιμοι, λοιπόν. Να μεταφέρω μια είδηση που έρχεται από τα Πομακοχώρια. Ένα μέρος δηλαδή του νομού μας από όπου οι ειδήσεις πολλές φορές φτάνουν με μεγάλη καθυστέρηση ή σχεδόν, ή μερικές φορές δεν φτάνουν και καθόλου. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη κοινωνία, όπως και να το κάνουμε τα Πομακοχώρια, είναι πιο κλειστή κοινωνία. Δύσκολα βρίσκει κανείς το θάρρος να σηκώσει το ακουστικό του τηλεφώνου του και να επικοινωνήσει με ένα τηλεοπτικό σταθμό, με μια εφημερίδα, για να καταγγείλει κάτι. Έτσι λοιπόν, αν καμιά φορά εγώ είμαι σε θέση να αναδεικνύω κάποια ζητήματα της ορεινής περιοχής, είναι ακριβώς επειδή και εγώ προέρχομαι από εκεί, υπάρχει μια εμπιστοσύνη από τους συντοπίτες μου στην ορεινή περιοχή, στα Πομακοχώρια, και έτσι μου μεταφέρουν κάποιες από τις ειδήσεις που, όπως είπα, πολλές φορές δεν φτάνουν στην πόλη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ξάνθης. Λοιπόν, στον οικισμό Γλάφκη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα αδέσποτα σκυλιά. Συγκεκριμένα πριν από κάποιες μέρες, αγγέλη 7 σκυλιών κόντεψε να κατασπαράξει κάτοικο, γυναίκα κάτοικο, του οικισμού Γλάφκη. Και αν δεν ήταν εκεί κάποιοι περίοικοι, κάποιοι επαγγελματίες που αναγκάστηκαν κυριολεκτικά να τη σηκώσουν στον αέρα για να τη γλιτώσουν από τα μανιασμένα σκυλιά, ίσως το αποτέλεσμα να ήταν πολύ χειρότερο αυτή τη στιγμή. Αυτό βέβαια, η είδηση αυτή αποτέλεσε αφορμή να μιλήσουμε με κάποιους, να μιλήσω εγώ προσωπικά με κάποιους κατοίκους του συγκεκριμένου οικισμού Γλάφκη, επαναλαμβάνω, που μας είπαν το εξής. Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά στον φούρνο για ένα ψωμί, στον μπακάλι να πάρει κάτι, γιατί δεν είναι σε ένα σημείο, υπάρχουν σε πολλά σημεία του χωριού κοπάδια, αγγέλες, 7-8 μαζί και ορμάνε στους κατοίκους. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να το δει σοβαρά ο Δήμος Μίκης. Όλοι οι οικισμοί πάνω, όπως και η Ξάνθη, έχει αδέσποτα σκυλιά, αλλά όταν αυτά είναι επιθετικά, πρέπει να λαμβάνονται και κάποια μέτρα επιπλέον για την προστασία των κατοίκων. Αυτό που μας είπαν οι κάτοικοι είναι ότι αν δεν λάβουν τα απαραίτητα μέτρα οι αρμόδιοι, εμείς θα χρειαστεί να προστατέψουμε ήδη μόνοι μας τα παιδιά μας από την επιθετικότητα αυτών των σκυλιών. Αυτό, αν θέλετε, εγώ το ερμηνεύω ως εξής, ότι κοίτα, αν δεν κάνετε αυτό που πρέπει, θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Εντάξει, τώρα κανείς δεν είναι υπέρ της
κακοποίησης υπέρ της θαράτωσης ζώων, αλλά όταν αυτά γίνονται επικίνδυνα και ο πολίτης θα πρέπει κάπως να προστατευτεί, αν δεν τον προστατέψουν οι αρμόδιες αρχές. Είμαστε έτοιμοι, Χριστό. Ωραία, να δούμε λοιπόν σε απευθείας σύνδεση την συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου του κοινοτικού διαμερίσματος Ξάνθης και μόλις ολοκληρωθεί αυτή θα επανέλθουμε στην εκπομπή με τα υπόλοιπα θέματα. Κάνω ανακοίνωση για την αίτηση και εφόσον δεν είναι στις αρμοδιότητες του συμβουλίου δεν τίθεται συζήτηση. Ο κ. Σκαρίδης ήθελε να έρθει για δικούς του λόγους, ήθελε να παρευρεθεί, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Και αυτή είναι η δικιά μου απόφαση, δεν υπάρχει καν λόγος να του δώσω ούτε αυτού τον λόγο, γιατί δεν τίθεται για συζήτηση αυτό το θέμα. Δεν είναι στις αρμοδιότητες μας και θα προχωρήσουμε στα θέματα της σημερινής διάταξης κανονικά. Θέλω το άρθρο, το χαρτί που το λέει ότι είναι στις αρμοδιότητες. Τον έχουμε κάνει. Ο κανονισμός είναι στο ίντερνετ, μπορείτε να το πείτε. Δείξτε μου. Δεν είναι δουλειά μου. Πώς δεν είναι δουλειά μου, δεν είναι δουλειά μας, το δείξω. Ενημερώθηκα από την Υπουργή. Ναι, προχωράμε να το μου το δείξω. Ενημερώθηκα από την Υπουργή και θα προχωρήσουμε κανονικά. Ωραία, αφού ενημερώθηκε από την Υπουργή, επειδή δώσουμε το άρθρο. Το κανονισμό θέλω να το δω εγώ. Η κοινότητα, η Ξάνθης έχει να κάνει. Με οτιδήποτε έχει να κάνει φοροταξικά με την κοινότητα. Το καρναβάλι της Ξάνθης έχει να κάνει με το Δήμο Ξάνθης αποκλειστικά. Η τοπική κοινότητα δεν έχει να κάνει κάτι με αυτό. Το καρναβάλι είναι όλο του Δήμου. Δήμος Ξάνθης. Ό,τι έχει να κάνει. Και το κέντρο πολιτισμού. Όπου το κέντρο πολιτισμού είναι του Δήμου. Η κοινότητα δεν έχει σχέση. Άμα έκανε κάποια παραχώρηση χώρου οτιδήποτε, θα είχε να κάνει σχέση. Τώρα για τους DJ και κάτι του καρναβάλι. Δεν έχει μόνο DJ. Έτσι αναφέρει την συνέντησή σου. Συνέντηση των παραγωγών DJ. Σε παρέκκληση. Θέλω το κανονισμό και δεν υπάρχει. Θέλω το κανονισμό που λέει ότι δεν είμαστε αμέσω. Πώ θα το συζητάμε. Όχι, θα το ζητήσουμε. Λίγο. Για να είμαστε εντάξει, μπορεί να ρωτήσει τον αυτό να δει να του λύσει κάποιες απορίες. Αν δεν είναι. Εσύ είπες όλοι. Εγώ δεν είμαι όλοι. Εγώ δεν είμαι όλοι. Εγώ δεν είμαι όλοι. Να λύσει κάποιες απορίες. Το κάνει ο κύριος Σουλίας του κέντρου πολιτισμού. Μπορεί να πάει να τον πιάσει. Είναι σιωπή. Ναι, αλλά δεν είναι για εδώ μέσα. Μπορεί να πάει να τον πιάσει. Δεν σου έχω δώσει το. Δεν το δίνεις τώρα. Δεν το δίνω γιατί κάνω ανακοίνωση. Θα μιλήσεις για τα θέματα όσον αφορά τα θέματα που έχουμε στα μελιά. Για ξέρω μόνο ότι σήμερα έχεις αλλάξει και τον ρόλο σου. Επομένως, προχωράμε. Όχι, δεν προχωράμε, θέλω τον κανονισμό. Προχωράμε κανονικά. Θέλω τον κανονισμό. Θέλω τον κανονισμό. Αλλιώς θα αποχωρήσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να σου λέω. Άρα δεν μας υποκαθιδίζει. Μας απαξίζει. Θέλω τον κανονισμό. Εφόσον το θέμα δεν τίθεται για συζήτηση. Θέλω τον κανονισμό που λέει ότι δεν έχουμε ούτε καν έκφραση γνώμης σαν κοινότητα για το θέμα, για αυτό το θέμα. Αφού δεν αφορά την κοινότητα. Ωραία, θέλω τον κανονισμό. Δεν αφορά την κοινότητα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σας παρέχω το κάθε τι. Μπορείτε να μπείτε σαν σύμβουλοι και να ενημερωθείτε λοιπόν όπως ενημερώθηκα εδώ από την Υπουργή του πρωί. Από ποια... Μα άλλαξε ο Γιώργος ξαφνικά το ρόλο του, επειδή ας πούμε μαζευτήκαμε για λίγο θέμα. Γιατί, σκέψε η πόλη, σκέψε η πόλη, πήρα από το κόπο. Δημήτρη, δεν μπορώ να το συζητήσω. Δεν ξέρω ποιο. Ρωτάμε εγώ τώρα πηγαίνω μια ερμηνεία. Επειδή το καρναβάλι αφορά το Δήμο Ξάνθης και δεν είναι τοπικό εδώ, όπως δηλαδή εσύ ο Θερμή, τα κυστάλλινες σαν να είμαστε η κοινότητα Κυμερίων ή Ευμύρου ή Σταυρούπολης, μου είπε η κυρία Γεωργοπούλου, καθώς διάβασα το έτοιμά σας, ότι αυτό ακριβώς περιλαμβάνει το Δήμο Ξάνθης μέσα. Ωραία, στο χασικό. Από τη στιγμή. Σε χαρτί του κανονισμού, κύριε Καπιτέλα.
κάνετε λάθος έτσι που το λέτε. Κάνετε λάθος έτσι που το λέτε. Εγώ τον κανονισμό τον έχω βγάλει, αλλά η αρμοδιότητα της κοινότητας... Μα απαντήσεις θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε διακανονιστικές πράξεις και να ψηφίσουμε κάτι. Όσο για τον κανονισμό, εγώ σας τον έχω πειράσει από την αρχή και ήσασταν υποχρεωμένοι, όλοι οι συμβουλευτές στις υποχρεώσεις σας, θα πρέπει να τα έχετε. Και να τα έχετε διαβασμένα και ναι, επειδή τα ζητάτε επίμονο, γι' αυτό σας το είπα. Όχι, το κανονισμό ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Μα δεν είναι, μα διαβάστε τα. Δεν είναι. Γιατί πήρατε την αίτηση, γιατί πήρες την αίτηση. Απ' τη στιγμή που ένας που έπρεπε να Σε δύο λεπτά που να το δω που το λέει. Έχω αριθμό πρωτοκόλλου, μπορείς. Δεν είναι έτσι. Είναι λάθος. Δεν είναι έτσι. Λάθος, λάθος. Έτσι. Ενημερώθηκα και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Από ποια διεύθυνση του Υπουργείου ενημερωθήκατε για να μάθουμε. Από ποια διεύθυνση του Υπουργείου ενημερωθήκατε. Από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλίμονα αν ήταν το εξωτερικό. Μην απαντήσετε, γιατί λέτε μην απαντήσετε. Γιατί λέτε μην απαντήσετε. Λοιπόν. Πού μιλάω σε σας. Στα συμβούλια που ερχόμαστε δεν έχουν λόγο ούτε οι γραμματείς ούτε οι υπόλοιποι παρόντες εδώ. Κάθονται, παρακολουθούν και δεν έχουν έκφραση. Ρωτάμε, κύριε. Μην φαίνεται σε δύσκολη θέση του συμβούλου και μην δημιουργείται παραπάνω προβλήματα. Ρωτάμε, κύριε. Προσπαθούμε να ενημερωθούμε και εμείς οι σύμβουλοι. Αν δέχεστε εσείς την όποιες ενημερώσεις οι οποίες είναι μέσα σε αχλή. Εντάξει. Διάλογο με κάποιον δημοσιογράφο. Αλλά είμαι και πολίτης αυτής της πόλης. Και πολίτης. Οι πολίτες δεν έχουν το δικαίωμα να έρθουν να καθίσουν, αλλά να μην έχουν λόγο. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Αντώνογλου. Μία μικρή παρέμβαση. Οπότε συνεχίζουμε. Έκταση γνώμη σχετικά για μεταφορά τη μια θέση τάση ΑΜΕΑ επί του οδού Ανδριανοπόλου 84 στην οδό Μαραθώνο 4 και βασικά πριν πάω στο πρώτο θέμα. Αλλά κύριε Αντώνογλου, αν νομίζετε ότι φέρνουμε σε δύσκολη θέση το Προεδρείο, εντάξει, το κρίνουμε. Όχι, θα κάνουμε πολύ περισσότερα, κύριε Αντώνογλου. Όχι. Η άρεσή σα είναι το κέντρο πολιτισμού. Για να βάλετε πλήρη τα πάντα, όλα τα χαρτιά. Ναι, αλλά αυτό που κάνετε θα μας αποξύνετε. Σαν κοινοτική σύμβουλη δεν μπορούμε να ρωτήσουμε. Δεν είναι αρμοδιότητα. Μπορείτε να ρωτήσετε. Ήρθα εγώ για να απαντήσω, αλλά δεν με αφήνει ο πρόεδρος. Μα μας υποκαθίσετε. Για να είστε καλά. Να είστε καλά. Ό,τι χρειαστείτε στο κέντρο πολιτισμού μπορείτε να έρθείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαρά μας να έρθείτε στις Θρακίες Λογοτεχνικές Εορτές. Ξεκινήσαμε πολύ καλά και αυτό που δημιουργήθηκε είναι λίγο μια θετική κατάσταση. Θα πατάσει λίγο ένα πράγμα. Όχι. Είναι μια θετική κατάσταση του διάφορου. Από τη στιγμή που πήρατε στο Υπουργείο και υπήρχε μια αυτή, το να έρθετε προφορικά να μας πείτε κάτι μπορεί να το αμφισβητήσει ο καθένας. Άρα θεωρώ ότι αν ήταν έτσι θα μπορούσατε να το πάρουμε γραπτό σε αυτό. Μπορεί να το αμφισβητήσει μόνο αν έχει κάποιο γραπτό στοιχείο που να αποδεικνύει το αντίθετο. Αλλιώς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Αν βρείτε ότι αυτό ανήκει στις αρμοδιότητες της τοπικής κοινότητας, τότε μπορούμε να το συζητήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Εφόσον δεν έχει κάνει τέτοιο, ούτε ο κ. Παπαδόπουλος έχει κάνει για να στηρίξει την αίσθησή του, δεν προχωράμε στη συζήτηση και πάμε στο πρώτο θέμα. Λοιπόν, αυτό λέει, να βρίσκεται εδώ, λέει. Έκφραση γνώμη σχετικά για μεταφορά τη μια θέση στα λεπτά. Σε συγγνώμη, το λόγο του Μαραθώνο 4 και μετατροπή τη θέση στάδιο του ΣΑΜΕΑ και μετατροπή τη θέση στάση που
παραμένει στην οδό Αντωνοπόλου 84 σε θέση. Айду. I wake up every morning and have a cup of tea. Marmalade on toast for breakfast, it's the life for me. 9:30 is quite the time, coffee and a bun. Blueberry or chocolate muffin, η σακούλα που ζητήσατε. I'm in the mood for food. Afternoon to pass the time, cucumber sandwiches, buttered scones with cream around. Κάθε έκτακτη ανάγκη, η γραμμή είναι μία. Κάλεσε το 112. Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης εκτάκτων αναγκών 112. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιμετώπιση πνιγμονής ή αλλιώς η απόφρεξη αεραγωγού από ξένο σώμα είναι η κατάσταση κατά την οποία ένα παιδί, βρέφος ή και ενήλικας την ώρα που τρώει, στραβοκαταπίνει όπως λέμε, και το ξένο σώμα. Νομίζω, τεχνικό κόλληση συνεσίμωση, εν πάση περιπτώσει θα μας τα πει από κοντά ο Βαγγέλης ο Βασιλιάδης σε λίγο ούτως ή άλλως. Είχαμε μείνει στο θέμα με τα δέσποτα σκυλιά και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο οικισμός. Με συγχωρείτε, ο οικισμός της Γλάφκης στην ορεινή περιοχή, στο Δήμο Μίκης, και δεν είναι ο μόνος, υπάρχουν παντού προβλήματα και αν θέλετε και μια προσωπική μου άποψη για το όλο θέμα, πιστεύω ότι καταρχήν δεν πρέπει να λέμε τα αυτονόητα, ότι κανένας δεν είναι υπέρ της κακοποίησης ή υπέρ της θανάτωσης των ζώων. Αυτά είναι τα αυτονόητα και δεν θα πρέπει καν να λέγονται. Ασφαλώς και είναι απολύτως καταδικαστέο κάθε περιστατικό βίας κατά των ζώων. Περιστατικά που βλέπουμε να ρίχνουν φόλες και να σκοτώνουν αδέσποτα σκυλιά. Όλα αυτά τα καταδικάζει ο καθένας. Δεν χρειάζεται να είναι φιλόζωος κανείς για να είναι κατά όλων αυτών. Από εκεί και πέρα όμως, όταν ένας γονιός στέλνει το παιδί του να πάρει ένα ψωμί και ξέρει ότι αυτό θα κινδυνεύσει από τα σκυλιά, από εκεί και πέρα δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος που θα βάλει τη ζωή των αδέσποτων σκυλιών πάνω από τη ζωή του παιδιού του. Ξέρω, ακούγεται σκληρό αυτό, αυτό που λέω. Αναλαμβάνω όλη την ευθύνη των λεγόμενων μου για ό,τι λέω εγώ. Φέρω αποκλειστικά την ευθύνη εγώ, δεν τη φέρει ούτε το κανάλι ούτε οι συνεργάτες μου. Ό,τι λέω, επαναλαμβάνω, το λέω με δική μου ευθύνη και το λέω και ως γονιός, ξεκάθαρα. Δεν είμαι φιλόζωος, είμαι κατά της κακοποίησης.
θανάτωση ζώων, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα φτάσω σε σημείο να βάλω τη ζωή των αδέσποντων σκυλιών πάνω από τη ζωή του παιδιού μου. Τελεία και παύλα. Με αυτό το θέμα να τελειώνουμε. Ας το δει ο Δήμος Μίκης, που εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, με αποτέλεσμα όλοι οι οικισμοί. Ότι φορείς του Δήμου Μίκης και σε συνεργασία και με άλλους φορείς, με όποιους χρειάζεται, ας βρουν μια λύση, τουλάχιστον τα επιθετικά σκυλιά. Και επειδή πολλές φορές ακούω φιλόσοφους να λένε, μα το σκυλί αν δεν το πειράξεις δεν σε πειράζει. Είναι κάτι που το λέω από προσωπική εμπειρία. Σκυλιά τα οποία ούτε καν γύρισα να τα κοιτάξουν μου επιτέθηκαν προσωπικά εμένα. Λοιπόν, άρα αυτό... Άμα θέλω το πιστεύω, τότε ένα σκυλί αν δεν το πειράξεις δεν σε πειράζει. Λοιπόν, μπορεί κάποια σκυλιά να είναι από τη φύση τους επιθετικά. Αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι πιο ήρεμοι, πιο καλοί, πιο κακοί, πιο επιθετικοί. Μπορεί αυτό να συμβαίνει και με τα σκυλιά. Από τη φύση τους κάποια να είναι επιθετικά. Αυτά τα σκυλιά λοιπόν θα πρέπει με κάποιον τρόπο να μπαίνουν σε ένα περιθώριο, ας το πούμε, ούτως ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή. Έτσι. Άρα λοιπόν, επειδή το θέμα αυτό είναι τεράστιο και στο Δήμο Ξάνθης, σε ένα μήνα μέσα είχαμε 11 επιθέσεις στο Δήμο της Ξάνθης, στην πόλη της Ξάνθης μέσα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο πρέπει να εμπλακούν πολλοί φορείς για να βρουν μια λύση. Αυτά με το θέμα, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο με το θέμα των αδέσποτων, ήθελα απλά να μεταφέρω την είδηση αυτή και τον προβληματισμό των κατοίκων του οικισμού Γλάφκη προς τον Δήμο Μίκης, ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση το συντομότερο δυνατόν. Τώρα, πάμε λίγο στο το νοσοκομείο μας, το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Είχαμε, αν θυμάμαι καλά, την Πέμπτη, τις δηλώσεις του κυρίου Νικηφορίδη, του Διευθυντή του Νευρολογικού Τμήματος, τις είχε κάνει προσωπικά σε μένα αυτές τις δηλώσεις και τις παρακολουθήσατε μέσα από τη τηλεόραση το ΑΚΡΙΤΑ και αφορούσε την προκήρυξη 8 θέσεων, όπου ενώ ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε ότι μέσα σε αυτές τις 8 θέσεις θα υπάρχει και ένας νευρολόγος με παρέμβαση κάποιον ή κάποιου αν θέλετε, άλλαξε κάτι τη τελευταία στιγμή και στη θέση του ενός νευρολόγου μπήκε ένας επιπλέον αναισθησιολόγος. Τώρα, διάβαζα το εξής, διάβαζα μια συνέντευξη, κάποιες δηλώσεις της διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάντης, έκαπε τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, της κυρίας Έλενας Ραφαέλα, η οποία με λίγα λόγια είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι θέσεις επιλέχτηκαν βάσει προτεραιότητας, δηλαδή εκεί που πονούσε περισσότερο το νοσοκομείο και ήταν στο θέμα των αναισθησιολόγων, ας πούμε. Χρήστο, είμαστε έτοιμοι να ξαναδούμε, είμαστε πάλι να δούμε τη σύνδεση. Νίτσης 32, είναι το σιδεράρχο, το ξέρετε. Ωραία. Ανδρέου Δημητρίου 142, είναι το καφέ 6. Το σιδεράρχο τι, δεν έχει άδεια, δεν δούλεψε αρχή. Άρα αρχή και κάτι τέτοιο. Για δίπλα στο σιδεράρχο. Όχι, που άρχισε ένα καφέ. Δεν κάνεις πρόβλημα. Μενιζέλου 11, είναι το κασετόφωνο. Έτσι όπως ανεβαίνει προς δικαστήριο. Στο αριστερό σου χέρι ένα πονιακό μαγαζάκι. Στο Mr. Game από πάνω εκεί. Από το φόρτο δίπλα που έχει. Μπροκούμι 39 είναι το καφενείο Αρίστος πίσω από την πλατεία της Θεσσαλονίκης. Βέβαια γι' αυτό τα μαγαζιά έχουν. Έχω μαγαζιά ή έχω δεύτερη. Αυτό δεν είχε άδεια να μιλήσουμε. Γι' αυτό τα μαγαζιά έχουν να μιλήσουμε, έχει και κάποια πορεία. Όχι, ομόφωνα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα επειδή παρακολουθείτε εδώ και ο κύριος Φαντουράκης και ο κύριος Δερενίκης, έχετε κάποια άλλη απορία να τους θέσετε πριν κλείσουμε. Η απορία ήταν για τον εμφανισμό. Αν μπορεί ο κύριος να απαντήσει. Ναι, αν έχετε κάποια ερώτηση. Ωραία. Αφήστε λίγο, να δούμε το αίτημα, θα σας πω αν είμαι.
Επιλογές του DJ, αυτό σε ρώτησε προηγουμένως. Λέω, έχεις κάποια άλλη καταγγελία εδώ να κάνεις. Ωραία, μου λες για
τις επιλογές του DJ. Και σου λέω, οι επιλογές του DJ δεν είναι ούτε αρμοδιότητα. Το ξαναείπε στην αρχή. Σου λέω, να προτείνεις, να κάνεις νέα εκδήλωση, να φτιάξεις μια νέα εκδήλωση, αλλά αυτά κάποιος θα τα υλοποιήσει. Ναι. Όταν λοιπόν εσύ αποφασίζει μια νέα εκδήλωση, όχι θέσουμε ας πούμε το καρναβάλι, σαν τοπική ενότητα θέλω να κάνω μια νέα εκδήλωση, εκεί θα συζητηθεί οτιδήποτε αυτή η νέα εκδήλωση. Το καρναβάλι είναι ένας θεσμός. Δεν είναι μια νέα εκδήλωση. Είναι ένας θεσμός που είναι εδώ και 55 χρόνια. Ναι. Μου το διάβασες και σου λέω. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό σου λέει ότι να το κάνουμε για τον χρόνο πρέπει. Θέλεις να φτιάξεις κάτι για τον χρόνο να κάνεις μια πρόταση. Συζήτησε εδώ στο τοπικό συστημα. Έχω αυτή την πρόταση, αλλά και πάλι σου λέω. Αν πας σε πρόσωπα, γιατί αυτό καταλαβαίνω εγώ, γιατί εδώ μου λες για την επιλογή των προσώπων. Δεν λες γιατί θα βάλουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ κάνεις μία για την επιλογή προσώπων. Γιατί είναι τα πρόσωπα. Ναι, ωραία λοιπόν. Η επιλογή των προσώπων δεν αφορά ούτε την τοπική κοινότητα, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο. Η εκλογή των προσώπων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τον Πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού. Που είναι αυτή η υπεύθυνη του διοργάνωση. Όσον αφορά την κοινότητα, πού το λέει αυτό, ποιο άρθρο. Παίζουν σε ποιο άρθρο, λέει ότι εσύ μπορεί να επιλέξει ποιο DJ θα παίξει στο καρναβάλι. Αφού δεν έχει ούτε. Κοιτάξτε, εγώ θα επιλέξω. Η τοπική κοινότητα. Η τοπική κοινότητα. Δεν λέω να επιλέξω εγώ, να υποδείξω εγώ. Στην αίτηση, εγώ να υποδείξω του DJ. Ερώτηση. Με ποια κριτήρια, ρωτάω με ποια κριτήρια. Για τον πολιτισμό αποφασίζει. Ο πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο. Ναι, ο κύριο Σιγάτη βγαίνει. Γιατί τον έλειψα εγώ. Γιατί. Γιατί δεν είχε λόγο να μείνει εδώ και να μιλήσει. Επειδή είναι το θέμα. Διώξανε τον καθήλυνα αρμόδιο πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού για να εμφανιστεί ένας άνθρωπος στον οποίο δεν απευθύνεται η αίτηση του Συμβούλου της Κοινότητας Ξάνθης. Αυτά είναι πρωτόγνωρα. Να μας πει πέντε πράγματα, όχι τίποτα άλλο. Δεν θα τους βάλουμε στον τοίχο, δεν θα τους στήσουμε. Γιατί δεν έχεις να απαντήσεις. Πολύ απλά και εγώ έχω ένα θέμα. Χθες και προχθές που γινόταν η κυρώσεις, όσο λέω, είναι ένα παράπονο σαν απλός πολίτης. Δεν είναι... Πώς αφήνουν τους γύφτους 10 άτομα... Πρόμα, 10 άτομα να έρχονται στη μούρη μας, να κατεβάζουν τα μωρά μας κάτω, να παίζουν τα μωρά και να με υποχρεώνει να πάρω τα μπαλόνια και αυτά. Δεν δώσαμε θέσεις. Πόσες θέσεις δώσαμε σε αυτούς. Κάτω την Παρασκευή δεν οι Μητροπολιτές, τώρα έχει μείνει μόνο... Μιλάμε, χθες γινόταν το αυτό. Εντάξει, εδώ είναι θέμα αστυνόμου στην παιδιά. Έχει ειδοποιηθεί η ίδια αστυνομία για αυτό το πράγμα. Έχει κατά παρασκευή πλανόδιο για τους κανονικούς, δηλαδή για αυτούς που έχουν εκδηλωθεί. Έχουν ψηφίσει για αυτούς πόσοι είναι. Δεν είναι αρμοδιότητα της...
I do. I wake up every morning and have a cup of tea. Marmalade on toast for breakfast, it's the life for me. 9:30 is quite the time, coffee and a bun. Blueberry or chocolate muffin, either one is fun. Η σακούλα που ζητήσατε. I'm in the mood for food. Afternoon to pass the time, cucumber sandwiches, buttered scones with cream around. Για κάθε έκτακτη ανάγκη, η γραμμή είναι μία. Κάλεσε το 112. Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης εκτάκτων αναγκών 112. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιμετώπιση πνιγμονής ή αλλιώς... ...το Συμβουλίο του Κοινοτικού Διαμερίσματος Ξάνθης. Και πριν συνεχίσουμε με την κανονική ροή της σημερινής μας εκπομπής και τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία όπως είπα στην αρχή είναι πολλά και άκρως ενδιαφέροντα, στο σημείο αυτό όμως να παρακολουθήσουμε ένα βιντεάκι με έναν κάτοικο της Χίου, ο οποίος μας λέει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Να μην σας πω όμως εγώ περισσότερο, να σας ακούσουμε τον ίδιο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι όσο απλά. Υπάρχουν ερωτήματα. Έλα, σε παρακαλώ λίγο πιο κοντά για να με ακούει και να παίρνουμε από κάτω. Υπάρχουν ερωτήματα. Τα πράγματα είναι απλά. Θα μπορούσε όλο αυτό το χάλι που γίνεται, όλα αυτά τα εκατομμύρια που πέφτουν για να στηθούν αυτές οι δομές για τους λαθρομετανάστες, να πάνε σε κάποια νησιά που δεν κατοικιούνται. Αφού ούτως ή άλλως και πάνω στο βουνό δεν υπάρχει ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Όλα ξεκινάνε από την αρχή. Για ποιο λόγο δεν τους πάνε σε κατοικημένα νησιά, να σας πω εγώ. Το πιο απλό πράγμα είναι ένα. Είναι η ισλαμοποίηση των νησιών. Είναι ότι όταν θα σου κάνουν αυτή τη δομή και ξαφνικά βρεθούν 35 και 40 χιλιάδες κόσμος, δεν θα μπορέσει να τους ελέγξει ούτε η αστυνομία, εννοείται και ούτε ο στρατός, και στην προκειμένη περίπτωση θα σου κάνουνε, θα σου φέρουνε και καλά ειρηνευτική δύναμη από την Ευρώπη, και τι γίνεσαι ταυτόχρονα, γίνεσαι γκρίζα ζώνη. Και όταν γίνεις γκρίζα ζώνη, τι γίνεται, μπαίνει ο Τούρκος και αλωνίζει, και ο κάθε Τούρκος, είτε για τα πετρέλαια, είτε για το αέριο, είτε για δύο και χίλια πράγματα. Λοιπόν, με μία μικρή συνάντηση που έκανα με κάποιους φίλους από κοντά, είπαμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά και θα είναι πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρά. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Εδώ πέρα είναι αλλίωση πληθυσμού. Είναι αλλίωση πληθυσμού. Δηλαδή, να φύγουν οι Έλληνες να κατοικηθούν τα νησιά από μουσουλμάνους. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Λοιπόν, εμείς εδώ και σε αυτό το μέρος που βλέπετε εδώ πέρα, που λέγεται Έπος, γιατί η Χίο ήταν η τελευταία μάχη που δόθηκε για να φύγουν οι Τούρκοι το 1912. Εδώ πιο πάνω γράφει ακόμα αυτούς που πέσανε. Λοιπόν, αυτός ο βράχος είναι ποτισμένος, όπως και όλο το νησί είναι ποτισμένος με ελληνικό αίμα. Εμείς
σαν νησιώτες, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Και όσους μισθοφόρους και να φέρετε, είτε αυτά είναι ΜΑΤ, είτε αυτά είναι στρατός ή οτιδήποτε, εμείς θα είμαστε εδώ. Και αν μετά από 108 χρόνια πρέπει να ξαναχυθεί αίμα εδώ πέρα, ας ξαναχυθεί. Δεν προκαλούμε κανέναν. Αλλά από τη στιγμή που απειλείται το σπίτι μας, φέρατε 2 δημιουργίες ΜΑΤ. Να ελέγξει ποιους, τους ελεύθερους πολίτες. Δεν μου λέτε, με 10 και 15.000 πόσες δημιουργίες ΜΑΤ πρέπει να φέρετε να ελέγξουν αυτό τον κόσμο για να κοιμόμαστε εμείς ασφαλείς. Και απ' την άλλη, εγώ θα πάω και από την άλλη μεριά. Εδώ πέρα, το καλοκαίρι, υπάρχει ώρα του καλοκαιριού που πιάνει 60 βαθμούς. Το χειμώνα δεν το συζητάμε. Παγώνει το σάλιο. Έτσι. Δεν μένει εδώ πέρα, με συγχωρείτε, ούτε γάιδαρος. Οι βοσκοί παίρνουν 3 μήνες του χειμώνα, του δυνατού χειμώνα, και πάνε νοτιόχωρα τα κοπάδια τους. Όπως και να το πάρεις, το πράγμα βρωμάει. Λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή μας λένε σκουπιδαριό για την Ευρώπη, τώρα θα γίνουμε σκουπιδαριό για την Ελλάδα και δεν θα μας αναγνωρίζουν καν σαν Έλληνες όταν θα γίνουμε γκρίζα ζώνη. Σε 1, σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια το αργότερο. Υπάρχουν βιντεάκια που είχαν μιλήσει οι δήμαρχοι, που θέλανε να πούνε δήμαρχοι, και ο δήμαρχος ο σημερινός πιθανόν μάλλον τους πιάνει πολύ αμνησία. Από τη στιγμή που δεν είσαι δίπλα μου, είσαι απέναντί μου. Εγώ δεν φοβάμαι. Να μείνω εδώ πάνω. Και αν δεν ήταν και ο αγώνας για τη ζώνη, που οι περισσότεροι ξέρετε, θα είχα κατασκηνώσει εδώ. Και όχι εδώ, λίγο πιο πάνω. Θα γίνει όμως και αυτό. Καλό μεσημέρι και σκεφτείτε αυτό που σας είπα. Το έργο της κυβερνήσεως είναι να γίνει γκρίζα ζώνη αυτά τα 5 νησιά. Όταν δεν θα μπορούν να τα ελέγξουν, σε εισαγωγικά, η αστυνομία δεν θα μπορεί, δεν μπορούν να βάλουν στο στρατό, γιατί δεν είμαστε σε πόλεμο, θα φέρουν ειρηνευτική δύναμη. Ταυτόχρονα γίνεσαι γκρίζα ζώνη. Οπότε μπαίνει ο καθένας εδώ μέσα, δείξτε εδώ Νικό, μπαίνει ο καθένας εδώ μέσα στο Αιγαίο και οργώνει και κάνει ό,τι θέλει. Και δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα. Εντάξει. Αλλά εμείς 5, 10, 20, 1000 θα είμαστε εδώ. Και να σας πω και κάτι άλλο. Για να μπορώ να σας βρίσω, για να μπορώ να πω πολλές κουβέντες και μόνος μου να είμαι, εγώ θα είμαι εδώ. Ξέρετε γιατί? Για να μπορώ να σου πω τη συνηθισμένη λέξη που λέει ο κλασικός Έλληνας. Ξέρεις ποιος είμαι? Και να το εννοώ. Γιατί το έχω πει πολλές φορές, αλλά το εννοώ. Εντάξει, και από τη στιγμή που κατάφερα και έβαλα μαζί με άλλους το σταυρό στη Μυτιλίνη, είμαι καλυμμένος. Μπορούσα να κάνω προπόνηση και είμαι εδώ πάνω στο βουνό. Νομίζετε ότι δεν έχω εγώ ασχολίες? Δεν θέλω εγώ να πάρω το γιο μου και να πάω να παίξω μπάλα? Δεν θέλω εγώ να πάω να πιω τον καφέ μου ή το καλοκαιράκι που θα έρθει? Δεν θέλω να είμαι στην παραλία να κάνω τα μπάνια μου? Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Λοιπόν, όταν θα γίνει το σοβαρό κάλεσμα,
και όχι για να έρθουν. Αυτά από την απευθείας σύνδεση με το τοπικό συμβούλιο. Αυτά από την απευθείας σύνδεση με, με την συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου της Ξάνθης, αυτά και με, και με τα ενδιαφέροντα που μας είπε ο φίλος από τη Χίο. Όμως μαζί μας στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης ο Βασιλιάδης για να συνεχίσουμε την κανονική ροή της εκπομπής και τα υπόλοιπα θέματα μας φυσικά. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις κάτι από την συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου ή να πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Έχουν διάφορα, τουλάχιστον τα έχετε δει. Μια συνεδρίαση παροδία κατά τη δική μου εκτίμηση, μια συνεδρίαση η οποία δυστυχώς είναι τριτοκοσμική. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι αυτού του είδους τα φλιναφήματα και αυτού του είδους οι λειτουργίες τις οποίες έχει δημιουργήσει η νέα Δημοτική Αρχή, έχει δημιουργήσει λοιπόν νέα ήθη στην τοπική αυτοδιοίκηση και με νέους τρόπους που μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από αυτά τα οποία είδατε, και είμαι σίγουρος ότι θα το ξαναδούμε αυτό το βίντεο. Πρώτον, υπήρχε μια κυρία την οποία εγώ προσωπικά δεν γνώριζα ποιος είναι ο ρόλος της. Υποψιάζομαι ότι με τον τρόπο με τον οποίο παρενέβαινε στην όλη διαδικασία, μάλλον θα έχει θέση συμβούλο ή γραμματέα στο εν λόγω όργανο του Δήμου Ξάνθης, που είναι η κοινότητα Ξάνθης. Λοιπόν, καταρχήν την ευθύνη ενημέρωσης του Συμβούλου την έχει το Προεδρείο μαζί με την Γραμματεία, όπου αν δεν έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν προφορικά στα ερωτήματα τα οποία θέτουν οι Σύμβουλοι, θα πρέπει να απαντήσουν γραπτώς. Δεύτερη παρατήρηση. Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος και η κοινότητα Ξάνθης, όπως και οι άλλες κοινότητες που απαρτίζουν τα τοπικά συμβούλια του Δήμου Ξάνθης, να δέχονται τα γραπτά ερωτήματα του κάθε πολίτη, πόσο μάλλον των συμβούλων. Επίσης έχουν υποχρέωση να απαντήσουν αυτοί στους οποίους απευθύνεται ο σύμβουλος. Λοιπόν, εάν για τον οποιονδήποτε λόγο δηλώνει κόλλημα για πολλούς και διαφορούς λόγους, τότε, τότε απαντάει ο αναπληρωτής προκειμένου. Τώρα, να πάμε, αυτά είναι τα διαδικαστικά και φυσικά η λόγω διοπτροφόρος κυρία η οποία βρέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο εξ αριστερών του Προέδρου και εξεβονίμων του καταρχήν του μάλλον του καθήλυνα αρμόδιου να απαντήσει στο ερώτημα του Δημοτικού Συμβούλου. Τα λέμε τώρα για το τακτικό, για την διαδικασία της όλης υπόθεσης. Η ιδιοπροφόρος αυτή κυρία είπε 2-3 πράγματα τα οποία μάλλον δημιουργούν αίσθηση. Είπε λοιπόν ως απάντηση δημόσια, την οποία την είδατε και εσείς, θα την ξαναδείτε όμως πολλές φορές και θα είναι ένα θέμα το οποίο θα ξανασυζητήσουμε από αυτήν την εκπομπή, ως μια τάξη μεγέθους, ως αν θέλετε συμπεριφορές οι οποίες έχουν παρισφύσει στον ιστορικό όντως Δήμο της Ξάνθης. Τι είπε λοιπόν, ότι πήρανε το Υπουργείο, προσέξτε λίγο σας παρακαλώ πάρα πολύ, πήρανε τηλέφωνο στο Υπουργείο και τους είπαν ότι δεν έχει το δικαίωμα να θέσει ερώτημα ή να μπει σε μια διαδικασία απάντησης το τοπικό αυτό συμβούλιο, δηλαδή η κοινότητα Ξάνθης. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε σε ποιο Υπουργείο πήρανε, μα είπε λέει στο Υπουργείο Εσωτερικών, αν είναι δυνατόν, δηλαδή στο Ναυτιλίας θα έπαιρνε, στο Εξωτερικό, στο ΠΕΧΟΔΕ, στο Υγείας. Αυτά είναι. Εννοείται στο εσωτερικό. Αυτά. Τώρα εντάξει, το τι εννοείται έχει μια άλλη διάσταση. Τώρα, αυτά νομίζω ότι είναι εξυπναδίστικες απαντησούλες, οι οποίες δεν έχουν νόημα. Γιατί όταν ρώτησα σε ποιο Υπουργείο και σε ποια διεύθυνση, απάντηση φυσικά δεν πήρα. Κάνουν δεύτερο σοβαρότατο ατόπιμα, το οποίο θα το δούμε σε λίγο με τον ερωτώντα, το οποίος έχει φτάσει στα στούντιό μας, τον ερωτώντα σύμβουλο της κοινότητας Ξάνθης, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, τον οποίο λέει θα οφείλατε να γνωρίζετε τον κανονισμό λειτουργίας και που έχετε ευθύνη λειτουργίας ως τοπική οργάνωση, δηλαδή τοπική οργάνωση του Δήμου Ξάνθης.
η κοινότητα Ξάνθης. Εκεί λοιπόν υπάρχει το εξής σοβαρό πρόβλημα. Του δίνουν λοιπόν ένα τρίπτυχο από ό,τι πρόλαβα να δω στα χέρια του, όπου εκεί σε μια πολύ γρήγορη ανάγνωση λέει ότι έχει την ευθύνη ελέγχου και για πολιτιστικά δρόμενα τα οποία λαμβάνουν χώρα στην κοινότητα. Προσέξτε λοιπόν να δείτε τι συμβαίνει εδώ. Και φυσικά θα δούμε στη συνέχεια και τις απαντήσεις, τις οποίες θα τις σχολιάσουμε φυσικά όπως σας είπαμε και αύριο στην εκπομπή αυτή εκτενέστατα και θα πηγαίνουμε κομμάτι-κομμάτι. Λοιπόν, λένε ενώ στο τέλος λέει ότι δια του αρμοδίου αντιδημάρχου πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου Ξάνθης, της πολεοδομίας δηλαδή, του κυρίου Γιάννη Ζερενίδη, ο οποίος λέει, το παραδέχθηκε και ο αναπληρωτής δημάρχου, ο κ. Φανουράκης, και θα σας πούμε για τους ρόλους τους οποίους έχουν σε αυτήν την υπόθεση. Λέει λοιπόν και ο ένας κύριος και ο άλλος κύριος, ο οποίος συμφώνησε, ότι έχεις τη δυνατότητα έχεις τη δυνατότητα που απορρέει από την όλη διαδικασία να θέτεις ερωτήματα αυτού του επίπεδου. Αλλά όχι τώρα για το 2000, για το 2020, για το 2021. Ερώτημα. Εάν λοιπόν έχει τη δυνατότητα ο σύμβουλος να θέτει ερωτήματα, να καταθέτει προτάσεις οι οποίες θα συζητηθούν στη συνέχεια στο αρμόδιο όργανο που είναι το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, και να πούμε σε αυτό την περίπτωση, επειδή υπόθηκαν διάφορες ανακρίβειες εκεί, σκοπίμως υπόθηκαν από τον κύριο Φανουράκη, τον αναπληρωτή λοιπόν δημάρχου, να σας πω λοιπόν ότι αυτό γνωρίζοντας ότι δεν έχει την πολύχρονη εμπειρία στα δημοτικά ο εν λόγω σύμβουλος, προσπάθησαν να τον παγιδεύσουν και είχαν την αίσθηση ότι τον παγίδευσαν. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν και να πούμε. Εφόσον λοιπόν έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει, να καταθέσει προτάσεις, οι οποίες στη συνέχεια μπορεί να τις αποδεχθεί ή να τις τροποποιήσει το διαμέσου της κοινότητας Ξάνθης, του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή να πάει στο όργανο που είναι του Δήμου Ξάνθης, δεν είναι ξεχωριστό κομμάτι του Δήμου Ξάνθης, το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, άλλωστε από τον τίτλο να ξεκινήσουμε, είναι δημοσίου δικαίου, είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι 100% χρηματοδοτούμενος από τα χρήματα του Δημότη αυτής της περιοχής, όπως και σε άλλες περιοχές άλλωστε. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, λέμε, εφόσον έχει τη δυνατότητα να ρωτάει, άρα έχει τη δυνατότητα του ελέγχου. Και τι ακριβώς έγινε? Γίνεται λοιπόν μια αίτηση η οποία απευθύνεται συγκεκριμένα στον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού, ο οποίος φυσικά αδυνατεί να απαντήσει ο άνθρωπος. Εγώ συμπάσχω με τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν ξέρω κατά πόσον μετά την οργάνωση των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών Καρναβάλι 2020 θα παραμείνει σε αυτή τη θέση, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πολύ τραυματική η εμπειρία του μετά την οργάνωση αυτή, λόγω του ότι αυτά τα ερωτήματα που δεν θέλανε να τα απαντήσει σήμερα, θα μπορούσαν όμως να απαντηθούν σε κάποιες άλλες αίθουσες. Και εκεί τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Και δυσκολεύουν πάρα πολύ άσχημα. Λέει λοιπόν, διώχνει με το έτσι θέλω, αποφασίζομαι και διατάσσουμε. Άλλωστε, πρόεδρος στην κοινότητα Ξάνθης, στο τοπικό αυτό όργανο, είναι ο ανεψιός του δημάρχου, ο κύριος Γιώργος Τσέπελης, ο οποίος διώχνει τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού και αμέσως μετά ειδοποιείται ο έτερος καπαδόκας της διοίκησης στο Δήμο Ξάνθης, ο κύριος Μανώλης Φανουράκης, ο οποίος έρχεται και αρχίζει τα φιλοσοφήματα επί του θέματος αυτού. Γιατί ήξερε ότι δεν μπορεί να αντιπαραταθεί ευθέως ο σύμβουλος της κοινότητας Ξάνθης, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, συγγνώμη, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος ευθέως. Λοιπόν, και να πούμε ότι υπόθηκε, για να γυρίσουμε στην πρώτη παρατήρηση, υπόθηκαν ψέματα. Γιατί σας λέω ψέματα? Και το λέω ευθέως. Γιατί δεν πήρανε σε κανένα υπουργείο τηλέφωνο για να πούνε τι γίνεται. Άλλωστε, είχαν στα χέρια τους το τρίπτυχο αυτό, το τρισέλιδο, το οποίο δώσανε στον κύριο Παπαδόπουλο. Όπου αν το ρίχνανε αυτή μια ματιά, όπως υποτιμητικά υπόθηκε, θα έπρεπε να ξέρεις ποιο είναι το αντικείμενό σου κλπ.
Δηλαδή, φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης εν προκειμένου. Αν έριχναν μια ματιά και ξέρανε και αυτοί οι ίδιοι που δεν το ξέρανε και ρωτήσανε το Υπουργείο άλλωστε, θα βλέπανε ότι η υποχρέωση του συμβούλου της κοινότητας Ξάνθης είναι ακριβώς αυτός ο έλεγχος. Μέσα από αυτό το όργανο το οποίο έχει. Και να αφήσουν λοιπόν αυτές τις ανοησίες, γιατί περί ανοησιών πρόκειται, ότι ξέρεις κάτι, αυτό το καρναβάλι είναι ένας θεσμός 55 χρόνων. Και λοιπόν, αμφισβητήθηκε καθόλου αυτό, ή τα 55 χρόνια δίνει το άλοθη ή το απειρόβλητο στους κυρίους να κάνουν ό,τι θέλουν και όπως το θέλουν. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι δεν είναι, είναι διοργάνωση της, του Δήμου Ξάνθης στην ολότητα, στο σύνολο και όχι της τοπικής κοινότητας. Να σας πω κάτι κύριε για να το καταλάβετε και να ρωτήσετε τα υπουργεία σας. Ξέρετε τι λέει για τα υπουργεία σας. Ξέρανε και αυτοί οι ίδιοι που δεν το ξέρανε και ρωτήσατε σας να σας πούνε ότι πού έχει έδρα το κέντρο πολιτισμού, τον Δήμο Ξάνθης. Πού δηλώνει έδρα του, πλατεία Δημοκρατίας 1. Α, Δήμος Ξάνθης 67-132 ή 67-100. Ως εκ τούτου, την ευθύνη ελέγχου την έχει η τοπική οργάνωση της κοινότητας Ξάνθης. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα οποία είπατε, ή έχετε άγνοια γενικώς, άρα είστε επικίνδυνοι για αυτή τη θέση στην οποία κάθεστε, ή εν γνώση σας προσπαθήσατε να παραπλανήσετε το σώμα. Επίσης, εκείνο που ήθελα να πω στον κύριο Αντώνογλου είναι ότι όταν δεν αντιδρούν σε εξόφθαλμες, αν θέλετε, σε εξόφθαλμη παραπληροφόρηση του σώματος, τότε ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα, έστω και να αντιδράσει, αν θέλετε, σε μια διαδικασία η οποία κάθε άλλο παρά σύνομη ήταν. Δεν έχει το δικαίωμα ο πρόεδρος να λέει «εγώ έτσι ήθελα και τον έδιωξα». Ότι έτσι και τον απομάκρυνα ή του είπα να φύγει. Ποιος είσαι εσείς κύριε? Πήρατε λοιπόν μια αίτηση η οποία απευθυνόταν στον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού. Απαντήσεις λοιπόν ο ελόγος σύμβουλος θα έπρεπε να πάρει από τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού. Εάν αδυνατεί ή αν αυτή τη στιγμή ο κύριος Ηλίας Ασκαρίδης, καθόλου αναξιολογότατο μέλος της κοινωνίας μας, βρίσκεται σε αυτή τη θέση και τον εμπλέξατε σε μια διαδικασία η οποία είναι το κουστούμι της λίγο πιο πάνω από το boy, το πολιτικό boy του κυρίου Ασκαρίδη, θεωρώντας ότι μπορείτε εσείς να κάνετε παιχνίδια, ό,τι παιχνίδια διαπιστώσαμε σε ζωντανή σύνδεση μέσα από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό είναι πρόβλημα δικό σας και όχι δικό μας. Από εκεί και μετά, λοιπόν, ρώτησε ο λόγο σύμβουλος τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού, τον διώχνουνε τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού, οι διαδικασίες του μπες βγες στο δίπλα δωμάτιο και στη θέση του έρχεται ο κύριος Φανουράκης. Φυσικά μετά από λίγο, είπαμε, αναπληρωτής του Δημάρχου, ο έτερος Καπαδόκας στη διοίκηση του Δήμου και ο ηθήνο νους γενικότερα σε όλα αυτά τα πράγματα, να θυμίσουμε ότι είχε θητέψει και στο Κέντρο Πολιτισμού και ως εκ τούτου γνωρίζει οδούς, ατραπούς και ρήμας αυτής της πόλης και αυτής της διαδικασίας. Και φυσικά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το διαφορετικό. Τώρα, το ότι ήρθε ο κ. Ζερενίδης ενώ είχαν τελειώσει τα δύο θέματα και ενώ ήταν εισηγητής ο ίδιος και ενεπλάκην καλή την πίστη στην όλη συζήτηση, νομίζω ότι οι απαντήσεις τις οποίες έδωσε εκθέτουν αυτές όλες τις μεθοδεύσεις τις οποίες είχαμε καταγράψει πιο πριν. Αυτά λοιπόν και έτσι πολύ γρήγορα, και θέλω να πω ότι εάν το αποδέχονται, γιατί των νεαρών της ηλικίας φαίνεται άλλωστε, υπήρχε και ένας Νέστορας σε ηλικία και πολύ νέος στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος φυσικά δεν μίλησε καθόλου, ούτε τοποθετήθηκε, γιατί γνώριζε ότι μύριζε μπαρούτι η όλη διαδικασία. Εμείς δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι επ' αυτού. Όχι, παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον. Άλλωστε, έβλεπα εδώ ήμουν στο στούντιο και ναι, έβλεπα τη συνεδρίαση και τα όσα μας μεταφέρεις τώρα. Τώρα, να κάνουμε μια διακοπή, να πάρουμε μια ανάσα, γιατί ήρθε ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος εδώ και, και έχω την αίσθηση ότι έχω και ερωτήματα να του κάνω, αλλά έχω να διαβάσω και αυτή τη σελίδα, το τρισέλιδο το οποίο του δώσανε. Και νομίζω επίσης ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εδώ
δεν είναι στραβός ο γυαλός. Κάποιοι νομίζουν ότι στραβά αρμενίζοντας θα πείσουν τους υπόλοιπους επ' αυτού του θέματος. Εκείνο που θέλω να πω ως μια σημείωση τελευταία, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια και αυτά τα έγγραφα τα οποία έχουμε εμείς εδώ θα τα δούμε στη συνέχεια. Γιατί? Γιατί εδώ πια υπάρχουν σοβαρότατα ερωτηματικά. Σοβαρότατα ερωτηματικά τα οποία θα τα συζητήσουμε. Είναι ζέουσα η κατάσταση στο Δήμο Ξάνθης. Έχουμε βίντεο στα οποία εκθέτουν πλήρως τη Δημοτική Αρχή. Έχουμε δηλώσεις οι οποίες επίσης πλήρως εκθέτουν τη Δημοτική Αρχή. Και καλό θα είναι να έχουν την αίσθηση ότι δεν τους εκχωρούμε, τουλάχιστον εμείς στην τηλεόραση του Ακρίτα, σε κανέναν απολύτως το δικαίωμα να κάνουν ρεζίλια αυτή την πόλη, να κάνουν ξεφτύλα αυτή την πόλη. Και εγκαλούμε τον Δήμαρχο Ξάνθης να αφήσει τα φλιναφήματα αυτά τα οποία έχει και τα οποία δυστυχώς περιδιαβαίνει με αυτές τις σκέψεις και αυτόν τον λόγο του κανάλια και μέσα επικοινωνίας τα οποία δεν του εκχωρούμε το δικαίωμα εμείς, άλλωστε ξέρουμε το πώς έφτασε στο θέμα της εκλογής, ειδικότερα τη Δεύτερη Κυριακή. Ειδικότερα τη Δεύτερη Κυριακή και πώς έγιναν οι μεθοδεύσεις και όποιος θέλει, αν νομίζει ότι θέλει να το κουβεντιάσουμε, εμείς εδώ είμαστε και το κουβεντιάζουμε. Όποιον θέλει. Καλοπροαίρετα. Να πει αυτός τις απόψεις του, εμείς θα κάνουμε τις ερωτήσεις και θα προχωρήσει. Όπως επίσης έχουμε και το δικαίωμα της κρίσης να κρίνουμε συμπεριφορές, όπως επίσης και το πώς συμπεριφέρονται στους πολίτες δια των συμβούλων ορισμένοι οι οποίοι ζεσταίνουν τις καρέκλες γιατί πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να κρατηθούν γαντζωμένοι σε αυτές τις καρέκλες γιατί ο εχθρός που ελοχεύει είναι πολύ μεγαλύτερος εάν για τον οποιονδήποτε λόγο τσακίσει όλη η υπόθεση και έχουμε ερωτηματικά και μένουμε σε αυτό το θέμα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, σε παρακαλώ εσένα και το τεχνικό μας επιτελείο μέρα να με αποδεσμεύσετε. Πρέπει να πάω σε ένα θέμα. Ναι. Σε λίγη ώρα. Το δικό σου ρεπορτάζ τέλειωσε. Δεν το ξέρω, έχεις τελειώσει. Όχι, υπάρχουν θέματα αρκετά. Θα τα πούμε και αύριο. Άλλωστε, περιμένει ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος να μπει στο στούδιο και φαντάζομαι θα ακολουθήσει μια ενδιαφέρουσα. Αν υπάρχουν τίποτα που είναι σοβαρό που πρέπει σήμερα να υποθούν, πρέπει να τα πούμε σήμερα. Το αύριο είναι. Είχα ξεκινήσει να λέω για το θέμα του νοσοκομείου και την περιβόητη προκήρυξη των 8 θέσεων. Ναι. Για πες. Όπου λοιπόν διάβασα. Το είχα ξεκινήσει πριν όταν είχε γίνει μια διακοπή. Διάβασα λοιπόν δηλώσει. Της διοικήτρια του νοσοκομείου, της κυρίας Έλενας Ακρίτα, για την οποία πρέπει να σας πω εγώ. Έλενα Ροφαέλα. Ακρίτα είπα. Έλενα Ροφαέλα, με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, για την οποία έχω την καλύτερη γνώμη, την γνώρισα προσωπικά άλλωστε, και η οποία λέει το εξής, ότι όλα έγιναν βάσει προγραμματισμού, δόθηκε προτεραιότητα εκεί που είχε ανάγκες το νοσοκομείο κτλ. Κτλ. Ενώ στα περί παρέμβασης και περί αναστάτωσης του νοσοκομείου απέφυγε να απαντήσει, όπως δεν είπε και άλλα πράγματα που θα ήθελα, αν ήμουν εγώ ερωτών δημοσιογράφος, θα ήθελα να μου πει, προφανώς δεν ερωτήθηκε η κυρία Κρήτα. Λοιπόν, όταν έγινε ο σχεδιασμός... Κυρία Ροφαέλα. Τι έχω πάθει σήμερα, με μπέρδεψες με αυτή την επιτροπή, η κυρία Ροφαέλα λοιπόν, η διοικήτρια του νοσοκομείου Ξάνθης, λοιπόν. Το όνομα είναι καλό ρε Ακρίτας, γι' αυτό το ξέρεις. Καταρχήν, όταν γινόταν ο προγραμματισμός οι σχετικές εισηγήσεις για να φτάσουμε στο σημείο να προκηρυχτούν αυτές οι 8 θέσεις, οι οποίες προέβλεπαν αρχικά και έναν νευρολόγο, αλλά αυτός στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από δεύτερο αναισθησιολόγο, η κυρία Ροφαέλα δεν ήταν εκεί πρώτον. Άρα δεν μπορεί να ξέρει ποιος ήταν ο προγραμματισμός, ποια η εισήγηση. Έχει τα χέρια, έχει τα χαρτιά, έχει τα εισηγητικά. Όταν γινόταν δεν ήταν εκεί. Τα ξέρει τώρα. Έχει δει τα χαρτιά, τα έχει διαβάσει προφανώς. Μπορεί να μην ασκούσε τη διοίκηση λοιπόν, εκείνη την περίοδο. Αλλά... Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω, χωρίς τη δική σου την άδεια μάλλον, έχει ανοιχτή πρόσκληση η κυρία Ροφαέλα από μένα να έρθει εδώ στο στούντιο να τα κουβεντιάσουμε όποτε θέλει, καλοπροαίρετα επαναλαμβάνω. Ή να πάμε εμείς αυτήν την ιστορία. Ή να πάμε και εμείς στο γραφείο του, αν δεν μπορεί, ίδια λόγω φόρτου εργασίας ή λόγω του ότι η εκπομπή μας γίνεται μια δύσκολη ώρα, μεσημέρι, 3 ώρα. Λοιπόν, να μας πει, η ίδια ήταν ενήμερη ότι θα γίνει αυτή η αλλαγή του νευρολόγου με έναν ακόμα αναισθησιολόγο. Μήπως το εισηγήθηκε η ίδια.
γνωρίζει για το ότι έγιναν παρεμβάσεις. Επίσης, ο κύριος Νικηφορίδης μας είπε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν μένω εγώ στα απλά περιστατικά που χρειάζονται νευρολόγο καθημερινά. Είπε ότι παρακολουθούμε 200 άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτή τη στιγμή πάμε για λουκέτο του νευρολογικού τμήματος. Αυτό δεν είναι σοβαρό θέμα. Δεν και είναι... το νευρολογικό. Δεν είναι θέμα που έπρεπε να καλυφθεί. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δέχομαι ότι το νοσοκομείο μας θέλει 6 αναισθησιολόγους. Πολύ ωραία. Με το να έχει 5, ναι, θα έχει κάποια προβλήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσει. Ενώ αυτό που έγινε με το νευρολογικό, αν δεν έρθει αυτός ο ένας που ήταν να έρθει με βάση τις 8 θέσεις, κλείνει. Ενώ αν λείψει ένας αναισθησιολόγος, δεν θα κλείσει κάποιο τμήμα. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο θέτουμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και μία, υπάρχουν ανακοινώσεις για άλλα ζητήματα, τα οποία όμως είναι εξόχως σημαντικά και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Κικίλια. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι θα πάμε σε πολυδύναμα κέντρα υγείας, αφήνοντας στην άκρη τα νοσοκομεία. Υπάρχει επίσης ένας άλλος προγραμματισμός που θα πρέπει να μάθουμε όλοι μας και θα πρέπει οι έχοντες και κατέχοντες καρέκλες όχι μόνο να τρέχουν πίσω από τους καλλιτέχνες και γενικότερα από όλο αυτό το οποίο ακούγεται και φημολογείται και κυκλοφορεί ως μια πασπερμία φημών, είναι να προχωρήσουν και να πάρουν, να καταθέσουν επίκαιρες ερωτήσεις ή να καταθέσουν έγγραφα τα οποία να τα γνωρίζουν οι πολίτες μέσα από τα μέσα ενημέρωσης κάθε περιοχής, ποιος είναι ο ρόλος και τι ακριβώς έχει προγραμματίσει το Υπουργείο Υγείας και για το νοσοκομείο Ξάνθης, τέλος πάντων για το θέμα της υγείας στην Ξάνθη. Εάν λοιπόν ο χρονικός ορίζοντας είναι το 2-3 ετών στη συνέχεια να μείνουμε έτσι όπως είμαστε, γιατί βγαίνει λοιπόν ένα μεγάλο ίδρυμα, το Ίδρυμα Λάτσι, το οποίο, συγγνώμη αν το είπα καλά, για να κάνει, να κάνει το νοσοκομείο, το Σεισμανόβλιο Νοσοκομείο Ροδόπης, να το κάνει από την αρχή. Σωστά. Εάν λοιπόν έχουν αποφασίσει να παίξει από τη μία μεριά το νοσοκομείο Καβάλας, από την άλλη το Σεισμανόγλιο με τη νέα του δομή που σε 2-3 χρόνια στη χειρότερη περίπτωση θα είναι πλήρως εξοπλισμένο και θα υπάρχει εκεί, ή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο είναι ένα τεράστιο νοσοκομείο, ίσως από τα μεγαλύτερα των Βαλκανίων, τουλάχιστον σε δομές, αλλά και με πολύ καλή στελέχωση από ιατρικό προσωπικό, φυσικά με τις ως ήθεστε ελληνικές ελλείψεις σε ιατρικό και ιατρικό προσωπικό βάσει οργανογραμμάτων των κλινικών, θα πρέπει να μας πούν ακριβώς τι γίνεται. Δηλαδή, αν πρέπει να θέλουν να κλείσουν την νευρολογική, θα πρέπει να το ξέρουμε ή θα πρέπει να κινηθεί μια διαδικασία. Εδώ τώρα βλέπουμε να υπάρχει μια non-paper διαδικασία πολιτικής, μια μυστική αν θέλεις πολιτικές διεργασίες εδώ, γιατί ενώ καλούμε σε συνεχή βάση τον κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Σπύρο Τσιλιγκύρη, αυτός απουσιάζει. Δηλαδή η μόνιμη επωδός είναι είμαι στην Αθήνα, είμαι στο ιατρείο μου ή δεν απαντάει στα κινητά του. Εντάξει, επιλογή δική του είναι να το χαίρονται οι ψηφοφόροι του και ο λαός αυτής της πόλης και οι πολιτικοί του πατρόνοι, οι οποίοι τον βάλανε σε αυτή τη διαδικασία που έχουν και αυτοί ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, άλλο πράγμα να είσαι ιδιώτης και άλλο πράγμα είναι να είσαι δημόσιο πρόσωπο και βουλευτής. Δηλαδή, εάν κουτσένει η ιστορία από τον βουλευτή, από τον δήμαρχο, από τον αντιπεριφερειάρχη ή υπεριφερειάρχη, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ μετά τι γίνεται. Καθόμαστε και φωνάζουμε γιατί τα παράκεντρα ή τα εξωθεσμικά κέντρα στη Θράκη κάνουν παιχνίδι, παίγνιο. Ποιος θέλει. Πάντως εδώ ευθύνη για την όλη υπόθεση έχει και το Υπουργείο Υγείας. Γιατί ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι τα πράγματα και όντως υπήρχε παρέμβαση του κυρίου Τσιλιγκύρη να μην έρθει τελικά νευρολόγος στη Ξάνθη και να έρθει ένας επιπλέον αναισθησιολόγος. Εγώ το ξέρω. Ωραία. Το Υπουργείο Υγείας ποιον ακούει? Τον κύριο Τσιλιγκύρη που ναι μεν είναι γιατρός αλλά έχει τον δικό του γιατρείο, δεν είναι στο νοσοκομείο, ή τη διοίκηση του νοσοκομείου και τη ιατρική υπηρεσία? Με ποιον συνεννοείται ο κύριος Κικίλες και οι συνεργάτες του? Με τον κάθε βουλευτή του? Δηλαδή αν ο τάδε βουλευτής του κυβερνητικός του πει κάτι άσχετο, θέλουμε 5 ορθοπαιδικούς, ενώ δεν χρειαζόμαστε τόσο, θα του στείλει ο κύριος Κικίλιας? Δεν όφιλε να συνεννοηθεί πρώτα με τη διοίκηση, με τη ιατρική υπηρεσία? Από ό,τι ξέρω, βρέθηκαν πρωτοτελεσμένων γεγονότος αυτοί οι άνθρωποι.
Του ήρθε μια μέρα το χαρτί και λέει: θα έρθουν αυτοί οι 8 γιατροί. Βλέπουν μέσα, δεν υπάρχει νευρολόγος, υπάρχει ένας επιπλέον αναισθησιολόγος. Άρα λοιπόν, να μην κατηγορούμε. Πόσους αναισθησιολόγους έχει το αναισθησιολογικό της Ξάνθης, τα χειρουργεία? 4 μέχρι στιγμής. 4, ναι. 4. Και έρχεται ο 5ος. Και θέλουμε και 6ο. Θέλουν και 6ο. Μάλιστα. Η νευρολογική που έχει τόσα περιστατικά σε καθημερινή βάση, πώς νευρολόγους έχει? Έναν. Ένα, διευθυντή, τώρα, έναν. Τώρα, τώρα μένει ένας και αυτός θα φύγει. Ναι. Όχι, δύο είναι. Αυτός φεύγει. Ήδη έχει ετοιμάσει βάλει τις φεύγει. Ο ένας περιμένει ΦΕΚ. Είναι θέμα ημερών να φύγει. Ναι, φεύγει ο ένας. Και μένει λοιπόν ο διευθυντής, ο οποίος λέει ότι εγώ έκανα αίτηση και θέλω να μετακινηθώ. Είμαι διευθυντής. Έχω το βαθμό του διευθυντή στο ΕΣΥ. Και θέλω να μετακινηθώ είτε στην Καβάλα είτε στην Κομωτινή. Δεν θα του το ικανοποιήσουν το αίτημα του αυτό? Θα παραιτηθώ, σου λέει. Ίσως να έχει τα συντάξιμα χρόνια, ίσως να μην τον ενδιαφέρουν και όλα αυτά, να πάρει τα όποια μόρια θέλει και σου λέει παραιτούμε. Και μετά τι θα γίνει? Ο κύριος, οποιοσδήποτε κύριος, είτε λέγεται Καραχότζα, είτε Βασιλιάδης, είτε Παπαδόπουλος, είτε Μιχαηλίδης ή οτιδήποτε, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι στην ΙΠΕ, είτε είναι στο Υπουργείο. Τι θα κάνει λοιπόν, για να μας πούνε. Να μας πει λοιπόν η κυβέρνηση, ο περιφερειακός κομματικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει έτσι ως ήθεστε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα υπουργεία σας, τα υπουργεία μας, και γενικότερα έχει τον ρόλο του. Το ίδιο πράγμα θα πρέπει να ρωτήσουμε και αυτό το όργανο, το οποίο το έχουν έτσι ένα διακοσμητικό με τίτλους εκεί πέρα, που λέγεται ΝΟΔΕ. Εν προκειμένου για τη Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, με αυτοδύναμη μάλιστα κυβέρνηση, την οποία τη δώσανε οι Έλληνες πολίτες, και ως εκ τούτου να δούμε και τι λένε και αυτοί. Τους παίρνει, τους παίρνουν στα σοβαρά? Προσμετράται η γνώμη τους? Γίνεται αυτού του είδους η συνεργασία? Θα μπορούσε κάλλιστα η ΝΟΔΕ, ο Περιφερειακός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ή τέλος πάντων ένας από τους πολιτικολογούντες σε αυτή την πόλη, ο Δήμαρχος ενδεχομένως, αλλά τώρα έχει άλλα τρεχάματα ο Δήμαρχος εκεί πέρα. Ποια θα είναι η διευθύντρια στο Δήμο και πώς θα γίνει το καρναβάλι και με τους συλλόγους, θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Τον ενδιαφέρει λοιπόν η υγεία? Ας προκαλέσει λοιπόν μία σύσκεψη. Ή ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ας προκαλέσει μία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εν προκειμένου, δηλαδή με τους βουλευτές, δεν είναι ένας βουλευτής, είναι τρεις βουλευτές. Με τους βουλευτές. Ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος, η διοικητής του νοσοκομείου, ο πρόεδρος της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, γιατί εσύ έψαχνες μάσκες, ας πούμε, προστασίας για τη γρήπη, αυτό ήταν το αντικείμενό μας και όχι ο κοροναϊός, λοιπόν, και δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, και να καθίσουν λίγο να δουν το θέμα της δημόσιας υγείας, αν είναι δυνατόν. Η ουσία σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Ξάνθης είναι η εξής. Αν δεν ερχόταν και έκτος πνευμονολόγος και μένα μες στους πέντε, δεν θα έκλαινε Αναισθησιολόγος, δεν θα έκλαινε κανένα τμήμα, καμία κλινική. Ενώ με την εξέλιξη αυτή στο θέμα του νευρολόγου, το ότι δεν υπάρχει δηλαδή στην προκήρυξη των 8 θέσεων, βέβαια λένε μελλοντικά θα βάλουν κάποιον, δεν, αλλά... Ουσιαστικά δεν είναι γιατί δεν έβαλε νευρολόγο και έβαλε αναισθησιολόγο. Δηλαδή μην το βλέπουμε μονοδιάστατα. Η ουσία είναι ότι η ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου Ξάνθης, η ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου Ξάνθης, το λέω δεύτερη φορά, με τον διοικητή, τον κύριο Γερόπουλο που ήταν πριν, του νοσοκομείου Ξάνθης, καταγράψανε τις ανάγκες, τις άμεσες ανάγκες του νοσοκομείου. Πάνε λοιπόν αυτές οι άμεσες ανάγκες στο Υπουργείο μέσω της ΥΠΕ, το ανώτατου οργάνου της τέταρτης ΥΠΕ που ανήκει και το νοσοκομείο της Ξάνθης, πάνε λοιπόν στο Υπουργείο με την όλη αλληλογραφία ως προβλέπεται. Και εκεί λοιπόν τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν στο χείρον. Δηλαδή έχουμε 4 αναισθησιολόγους, θα έρθει ο 5ος και ζητήσαμε και 6ο. Και εν προκειμένου στην νευρολογική, γιατί έχουμε και άλλα προβλήματα. Η παθολογική, παράδειγμα, έχει και άλλα ζητήματα. Δεν έχει ουρολόγο. Έχει ουρολόγο. Η κλινική ορειλά, η οτορινολαριγκολογική κλινική. Έχει λοιπόν πέρα από τον έναν τον διευθυντή, ο οποίος δεν βλέπει το φως του ήλιου επί σειρά ημερών, γιατί είναι συνεχώς μέσα. Εντάξει.
να κάνει τις εφημερίες, να κάνει κλινική, να κάνει εξωτερικά, να κάνει επίγοντα και πάμε λέγοντας. Λοιπόν, αυτά δεν παίζουν σε μια περιοχή που έχει φτάσει 120.000 κόσμο. Με, το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, με ένα κέντρο υγείας το οποίο δεν ξέρω για ποιο, τι εξυπηρετεί, να έχει μηχανολογικό εξοπλισμό, να έχει ιατρικό προσωπικό, να έχει όλο αυτόν τον κόσμο, ενώ θα μπορούσε με μια βάρδια ενός ασθενοφόρου να γίνονται οι διακομιδές από και προς την ευρύτερη περιοχή. Για τον Αυδείρον λες, έτσι. Για τον Αυδείρον λέω. Λοιπόν, και μάλιστα να ενισχυθούν και τα υπόλοιπα κέντρα υγείας ή αν δεν έχουν την εμπιστοσύνη οι πολίτες εκεί στην περιοχή, στα κέντρα υγείας τα οποία έχουν στην περιοχή τους, πολύ ωραία, να στελεχώσουν τις υπηρεσίες κατά ειδικότητα των νοσοκομειακών κλινικών του νοσοκομείου Ξάνθης. Δηλαδή θέλει πολύ, θέλει να είσαι 100, να έχεις 198 στην μέσα δίκτυο ευφυΐας για να μπορείς να το καταλάβεις. Τέλος πάντων, αφού ο κύριος Ξυλιγκύρης και κάποιοι άλλοι έκριναν ότι το νοσοκομείο μας θέλει έναν επιπλέον αναισθησιολόγο, ρε παιδί μου, δεν διαφωνώ εγώ, δεν ξέρω τις ανάγκες του νοσοκομείου. Θα μπορούσε λοιπόν ως βουλευτής που ενδιαφέρεται για το καλό του τόπου να επικοινωνήσει, να έρθει σε επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας, με τον ίδιο τον Υπουργό ενδεχομένως, αν χρειαζόταν, και να το πει: κοίτα κάτι, καλές είναι οι 8 θέσεις που έχεις, ας προχωρήσουν, αλλά κάνε κάτι να μπει και μια ένατη, να μπει ένας ακόμα αναισθησιολόγος. Εφόσον έκρινε ότι είναι απαραίτητο. Άκου λίγο. Δεν έχει κάνει κάτι. Εδώ λοιπόν μετράνε τα χαρτιά. Εάν για τον οποιονδήποτε λόγο, οποιοδήποτε κύριος, γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του όλη αυτή τη διαδικασία, εντάξει, θα επομιστεί τις ευθύνες και θα τις επομιστεί πρόσωπο με πρόσωπο. Γι' αυτό δεν τολμάνε ούτε βουλευτές, ούτε δήμαρχοι, ούτε αντιπεριφερειάρχες να κάνουν συνέντευξη τύπου. Να βγουν μπροστά στους δημοσιογράφους και να τους ρωτάμε εμείς να απαντούν αυτοί. Και να έχουν όποιο προσωπικό θέλουν. Αλλά όταν έχουμε λογικές και πολιτικές, τις οποίες ζήσαμε πριν από περίπου μία ώρα, μία και κάτι, μία μισή περίπου ώρα, εντάξει, του στυλ πήραμε τα υπουργεία και μας είπαν αυτό, και πριν αλέκτορ λαλήσει τρεις, οι ίδιοι τους γίνονται, εκτίθενται, να μην το πω έτσι όπως θα το έλεγα, ας πούμε, στην καθομιλουμένη και σε μια ιδιωτική συζήτηση, οι ίδιοι τους εκτίθενται με τα χαρτιά τα οποία δίνουνε. Και από την άλλη μεριά έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είδε φως και μπήκε, γιατί ο θείος του έγινε δήμαρχος ελαίου ΔΕΠ, εντάξει, και ελαίου του κυκλώματος των κυρίων του γύρω γύρω, τώρα να μην αρχίσω να λέω ονόματα, θα έρθει και η ώρα αυτή. Λοιπόν, και έγινε πρόεδρος στο τοπικό της Ξάνθης, ο οποίος δεν ξέρει πού του πονεί και πού του κόφτει εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, από εκεί και μετά τι περιμένουμε? Περιμένουμε το 2020 να προχωρήσει αυτή η περιοχή, την οποία ευτελίζουν με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Και αν, κύριε Φανουράκη, επειδή αναφέρατε το όνομά μου μέσα στο τοπικό, σας προκαλώ, σηκώστε το γάντι και ελάτε να τα κουβεντιάσουμε. Ή καλέστε μας εκεί που θέλετε εσείς, να νιώθετε και μεγαλύτερη ασφάλεια. Να κουβεντιάσουμε πράγματα, εντάξει, για αυτή την περιοχή. Σηκώστε το γάντι. Εγώ σας περιμένω. Εδώ είμαστε. Ιδού η Ρόδος, προσοχή στο πίδημα. Σωστά. Θα δούμε. Λοιπόν, για να το ολοκληρώνουμε λίγο το θέμα. Εντάξει, αυτό το θέμα νομίζω ολοκληρώσαμε, το θέμα του νοσοκομείου της Ξάνθης. Ας ελπίσουμε ότι οι εξελίξεις θα είναι σύντομες όσον αφορά τους επιπλέον που είπαν ότι θα στείλουν 4 γιατρούς. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι πριν, θα κλέψουμε ακόμα λίγο χρόνο, μπορείς να το χτυπήσεις λίγο πίσω το ρεπορτάζ κάνα 10 λεπτό. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο να δεις. Εδώ έχουμε έγγραφο, το οποίο βγάλαμε από το Διάβια, το οποίο έγγραφο είναι απίστευτο. Απίστευτο σε μια διαδικασία, δηλαδή κλεφτοκοτάδες έχουμε, οι οποίοι κυβερνούν αυτή την περιοχή. Κλεφτοκοτάδες, κυριολεκτικά. Οι οποίοι τι γίνεται? Είναι 2-3 οι οποίοι κάνουν κουμάντο στο όλο παιχνίδι και έχουν πάρει τους χρήσιμους εκλεγμένους. Δεν θέλω να λέτε άλλον επιθετικό προσδιορισμό. Εκλεγμένους. Εντάξει. Τους οποίους βάζουν και υπογράφουν. Γιατί χαίρουνε τις καρέκλες, απολαμβάνουνε τις καρέκλες και των τίτλων. Του βάλανε λοιπόν του ενός κυρίου
να βάλει 2-3 ανθρώπους σε αυτά τα 8 μήνα, τα 7 μήνα πια είναι, και το βάζουν και υπογράφει ό,τι χαρτί του δίνουν. Λοιπόν, να αφήσουν αυτές τις ιστορίες, θα έχουμε ονόματα πια. Θα έχουμε ονόματα το ποιος κάνει τι. Υπέγραψε λοιπόν ο αντιπρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού έγγραφο, στο οποίο απόφαση, γιατί και αυτό είναι ένα μαγαζί του Δήμου, όπου έχει το σύνολο των μετοχών ο Δήμος, είναι δημοσιοσυντήρητο με δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο, για να κάνει την πολιτική του ο κάθε ένας κύριος από όλους αυτούς. Διαχρονικά, δεν φταίει η σημερινή Δημοτική Αρχή επ' αυτού του θέματος. Για το Δημοτικό Ραδιόφωνο μιλάμε. Δεν φταίει η Δημοτική Αρχή η σημερινή. Απλώς η Δημοτική Αρχή η σημερινή, ξέροντας πως παίζεται το παιχνίδι, αρχίζει με το δαχτυλάκι στο μέλι. Εύχομαι να μην φτάσει στο νόμο να μπει το χέρι μέσα στο βάζο με το μέλι. Δεν νομίζω όμως να φτάσει μέχρι εκεί, για πολλούς και διαφόρους λόγους, οι οποίοι δεν είναι επί του παρόντος. Βάζουν λοιπόν τον αντιπρόεδρο, γιατί πρόεδρος είναι ο Δήμος Ξάνθης, ο Δήμαρχος Ξάνθης, στο ίδρυμα, συγγνώμη, στον οργανισμό θεάματος πληροφόρησης και λοιπά, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης, όμορφη πόλη. Εκεί είναι πρόεδρος ο Δήμαρχος Ξάνθης, ο κύριος Εμμανουήλ Τσέπελης. Βάζει αντιδήμαρχο τον κύριο Αυροσιάδη. Ο κύριος Αυροσιάδης λοιπόν υπογράφει, όχι ο πρόεδρος, ο κύριος Αυροσιάδης υπογράφει έγγραφο. Ο οποίος είναι αντιπρόεδρος, έτσι. Αντιπρόεδρος. Ο οποίος αποφασίζει να δώσει την μια ανάθεση. Απευθείας ανάθεση, ναι. Μια απευθείας ανάθεση στην γυναίκα του δημάρχου, που φαίνεται να έχει έναν φούρνο. Ο κύριος Τσέπελης είχε δηλώσει στο εφετείο Ροδόπης ότι αυτός είναι που διαχειριζόταν το φούρνο, αυτόν που φαίνεται το όνομα της γυναίκας του. Όταν πήγε και εκεί πάθαν αμνησία ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι της νομαρχίας Ξάνθης, με την ευλογία του νομικού μας πολιτισμού, γιατί όταν ήρθανε στα δύσκολα, η εισαγγελέας έδρας ζήτησε διακοπή να μελετήσει έγγραφα, τα οποία δεν είχαν κατατεθεί στην έδρα, αλλά θα έπρεπε να τα είχε μελετήσει βάσει του φακέλου. Αλλά ας μην το κουβεντιάζουμε. Γίνεται μια διακοπή στην όλη διαδικασία και όταν γυρίσανε, 180 μοίρες η διαφορά. Όλοι πάθαν αμνησία εκεί. Ποιος είχε την ευθύνη, τι γινόταν. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα ποιο είναι? Ότι υπογράφει και λέει υπάρχει μια τεχνική μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές. Καλό λοιπόν δημόσια τον πρόεδρο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ξάνθης, που είναι ο Δήμαρχος Ξάνθης, ο κ. Τσέπελης, που ο αντιπρόεδρος του έδωσε, θα μου πείτε είναι ευτελές το ποσό, γι' αυτό τους λέω, κλεφτοκοτάδες είναι οι άνθρωποι, προς το παρόν, σε αυτές τις φάσεις. Γιατί έχουμε κι άλλα. Έχουμε ΔΕΙΑΞ, έχουμε ΔΕΙΑΧ, έχουμε άλλα πράγματα. Αυτά σιγά σιγά. 55,80 νομίζω. Λευτοκοντάδικα πράγματα. Τώρα να εκτίθεσαι για 55 ευρώ. Αφορά τη Βασιλόπιτα που έκοψαν οι εργαζόμενοι του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ξάνθης. Τα μέλη λοιπόν της διοίκησης του Δημοτικού Ραδιοφώνου είναι υπεύθυνα και υπόλογα, εάν δεν πάρουν στα χέρια τους ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές. Είναι η διάμετρος. Γιατί πήγανε και το κόψαν στο καπί. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο πήρε απόφαση, έδωσε την εντολή στη γυναίκα του Δημάρχου με άλλο όνομα. Πήρανε λοιπόν με τεχνικές προδιαγραφές που ορίστηκαν, θα μου πείτε από ποιον, αν έχει κάποιον ειδικό ο Δήμος Ξάνθης επ' αυτού του θέματος να καταρτήσει τεχνική μελέτη, να το μάθουμε, να δούμε την υπογραφή του. Σωστά, ρε εσείς. Μην ξεφτιλίζετε αυτή την πόλη. Είναι κρίμα. Μην ξεφτιλίζετε αυτή την ιστορία και αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί οι άλλοι να είχαν ξεπουλήσει Ευαγγέλη και να μην είχαν βασιλόπιτες. Πρόσεξε λίγο. Και παίρνει τη βασιλόπιτα. Για να πάνε στο καπί. Να πάνε στο καπί. Λοιπόν, για να κοπεί εκεί η βασιλόπιτα κλπ. Περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές. Γιατί όντως τα μέλη του καπί είναι οι συμπολίτες μας στην τρίτη ηλικία, όπου άλλοι έχουν πίεση, άλλοι έχουν ζάχαρο, άλλοι έχουν τριγλυκερίδια, άλλοι. Τώρα, την τεχνική μελέτη θέλουμε και δεν μπορείτε να εμφανίσετε χαρτί από τον βουλευτή Ξάνθης, τον κύριο Τσιλικύρη, γιατί είναι χειρουργός ο κύριος αυτός.
Άρα μάλλον από κάποιον παθολόγο θα πρέπει ή από κάποιον αναισθησιολόγο, ξέρουν αυτοί τώρα εκεί, όλοι ένα μεγάλο μαγαζί είμαστε, όλοι μια μεγάλη παρέα έχουμε γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, μην ξεφτιλίζετε ρε παιδιά αυτή την πόλη. Δεν είναι όλοι οι πολίτες κάτοικοι Δροσερού ή αν θέλετε του Άνου Μαχαλά των Κυμερίων ή αν θέλετε του Σολίνα Μάλεση. Καταλαβαίνετε τι λέω εσείς. Και ειδικότερα εσύ, αναπληρωτή του Δημάρχου Ξάνθης, ο οποίος έκανες αυτά που έκανες και τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Και είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθείς να κάνεις κι άλλα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να κουβεντιάζουμε. Και αν έχετε το οποιοδήποτε πρόβλημα, είμαστε στη διάθεσή σας. Αυτό το μικρόφωνο, αυτή την καρέκλα, εγώ σηκώνομαι, κάθομαι παραδίπλα, κάθομαι εκεί, αυτή την εικόνα να βλέπετε στην κάμερα και να λέτε ότι αυτά που λέω δεν είναι αλήθεια. Ή προκαλέστε, σας προκαλώ, προκαλέστε μία συνέντευξη τύπου. Καθίστε απέναντι στους δημοσιογράφους με ανοιχτές κάμερες και σε ζωντανή σύνδεση. Εμείς τα ρωτάμε και εσείς τα απαντάτε. Αλλά εμείς, εγώ, όχι άλλοι, για να μπορείτε να κάνετε παιχνίδια, γιατί εσείς δεν είχατε κανένα δικαίωμα ως απορρέει από την όλη διαδικασία να απαντήσετε, κύριε Φανουράκη, σήμερα. Κανένα απολύτως. Ούτε είστε καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσετε, αγαπητέ κύριε Ζερενίδη, εσείς. Εντάξει. Γιατί δεν είχε περαιώσει την διαδικασία σύγκλησης βάσει της πρόσκλησης ο πρόεδρος της κοινότητας Ξάνθης. Για να κάνετε μια χαλαρή και ελεύθερη συζήτηση. Το καταλάβατε. Αρμόδιος να απαντήσει ήταν ο άνθρωπος που σκόθηκε και έφυγε. Σε αυτόν απευθυνόταν η αίτηση. Ούτε θα έπρεπε να φύγει, ούτε έφυγε τώρα, θα το κουβεντιάσουμε μετά και να δίνονται οι εξηγήσεις. Οι οποίες φυσικά χειρότερο κακό κάνανε παρά καλό, θα τα πούμε όμως αυτά αύριο. Να κάνουμε μια διακοπή, γιατί 10 λεπτά σου είπα, 10 λεπτά περάσανε, για να επιστρέψουμε λίγο με τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, γιατί από ό,τι φαίνεται η ιστορία αυτή. Ναι, αυτό που θέλω να σου πω στο μάστερ είναι ότι ναι, έχουμε στα χέρια μας αυτή την ΑΔΑ, έχουμε στα χέρια μας αυτή την επιστολή και για ιστορικούς λόγους θέλουμε να τη δείτε. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Αυτή είναι. Εγώ θα αποχωρήσω, σου ζήτησα να με αποδεσμεύσεις λίγο νωρίτερα, ναι, σήμερα. Αύριο πάλι εδώ είμαστε. Από μένα να χαιρετήσω τους φίλους τηλεθεατές. Ακολουθεί η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Εξελίσσουμε τα πράγματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν. Έχουμε ακούσει, έχουμε και δύο βίντεο στα οποία έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να παίξουμε με αυτά τα οποία δήλωσε στο Open αλλά και στο ένα channel, το οποίο ηρίστε παρόδο θα μιλήσουμε και για τις σχέσεις του Δημάρχου Ξάνθης με τα εν λόγω μέσα ενημέρωσης. Θα τα πούμε αυτά όμως στη συνέχεια. Και θέλω να σου πω το εξής. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Εσύ έχεις ιστοσελίδα, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι η ειδησιογραφική? Ναι. Μιλάς για το καρναβάλι? Βεβαίως. Θα πάρεις λεφτά από το Δήμο Ξάνθης? Όχι. Γιατί? Μας ήρθε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υποθέτω ένα email, το οποίο έλεγε: κοιτάξτε, ότι αν επιθυμείτε να είστε χορηγοί επικοινωνίες, από τη μεριά μου δέχτηκα να είμαι, και να σου πω κάτι, δεν το κάνω πια να πάρω λεφτά. Εγώ στηρίζω το θεσμό. Δεν στηρίζω ούτε τον Τσέπελη, ούτε τον Ασκαρίδη, ούτε τον Δημαρχόπουλο και τον Λίρατζη παλιότερα. Στηρίζω το θεσμό γιατί αγαπάω το τόπο μου. Εμείς λοιπόν έχουμε στα χέρια, δίνει 1000 ευρώ ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Τσέπελης, ομούμε τον κύριο Φανουράκη, γιατί παιχνίδι δεν ξέρουμε τώρα ποιος κάνει από τους δύο. Μάλλον σε κοινή συνεννόηση, σε κοινή συμφωνία είναι αυτά. Δίνει 1000 ευρώ, βγήκε η απόφαση να δώσει 1000 ευρώ σε κάποιον κύριο ή σε κάποιους κυρίους ή κυρίες, δεν ξέρω, γιατί λέει θα προβάλλουν τις εκδηλώσεις μέσα από το Facebook και του δίνουν 1000 ευρώ. Λοιπόν, μια εκδήλωση μέσα από το Facebook μπορεί να την προβάλλει μόνο στο Δήμαρχο. Δεν χρειάζεται να πληρώσει κάποιον. Είναι το πιο εύκολο πράγμα σήμερα να προβάλλεις μια εκδήλωση μέσα από το Facebook. Νομίζεις. Γιατί εδώ γνωρίζουμε ότι έχει μισθοδοσία ο Δήμος Ξάνθης. Έχει μισθοδοσία ο Δήμος Ξάνθης σε κάποια πρόσωπα τα οποία κάνουν άλλες δουλειές. Τα έχουν πάει αλλού. Εντάξει. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτό τώρα, για να προβάλλω μια εκδήλωση του Δήμου στο Facebook να μου δώσει 1000 ευρώ.
Δηλαδή, εμείς εδώ που μπορούμε να την προβάλλουμε με πολύ καλύτερο τρόπο και σε πολύ με περισσότερα μέσα, να μας δουν στην άκρη του κόσμου, τι θα έπρεπε να πάρουμε. Θα σας απαντήσω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Όχι, εσύ θα απαντήσεις τι πήραμε. Θα μας κόψουν την εκπομπή, άστο να πάει. Ας μας την κόψουν οι διευθύντες. Όχι, εγώ, η διευθύντρια εδώ του σταθμού, ας πούμε, η ιδιοκτησία του σταθμού. Γιατί εμείς φιλοξενούμενοι είμαστε. Έτσι ακριβώς. Όχι, εγώ λέω στο τεχνικό μας, ας μας την κόψει για διευθύνσεις. Λοιπόν, κοίταξε. Όχι, δεν θα παίξουμε διαφημίσεις για να προλάβουμε το χρόνο. Τι απάντησε ο Δήμαρχος Ξάνθης στα ερωτήματα που του θέσανε από το τηλεοπτικό σταθμό ένα channel της Καβάλας και φυσικά δεν ακούσαμε κοντραερώτηση. Αυτό έχει τη δική του εξήγηση δημοσιογραφικά και επιχειρηματικά, έχει τη δική του εξήγηση. Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν τι υπόθηκε εκεί και τη θέση τη δική σου να την δώσουμε για τα επόμενα λεπτά στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Okay. Για να ακούσουμε λοιπόν. Ό,τι προτάσεις έκαναν οι εκπρόσωποι των 40 πολιτιστικών συλλόγων στην Οργανική Επιτροπή, αυτό εφαρμόζει ο Δήμος με ευλάβεια. Εμείς είμαστε αποδέκτες των προτάσεων των πολιτιστικών συλλόγων και έτσι ικανοποιούμε όλες τις διαθέσεις σε όλα τα επίπεδα των μουσικών σχημάτων, ακουσμάτων των πολιτιστικών μας συλλόγων. Η πιο ακριβή δαπάνη φαίνεται πως ήταν η αμοιβή της τραγουδίστριας Πέγκη Ζήνα, η οποία άγγιξε τις 23.932 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη δαπάνη άγγιζε τα 250 ευρώ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, για να τα πούμε εδώ. Καταρχήν, ευθέως το ρωτάμε. Ευθέως. Υπάρχει πρακτικό συνεδρίασης του Κέντρου Πολιτισμού στο οποίο να έχει εκχωρηθεί αυτό το δικαίωμα στον οργανισμό αυτόν, το Κέντρο Πολιτισμού, για να επιλέξει ή υπάρχουν καταγεγραμμένες οι προτάσεις των πολιτιστικών σωματείων. Υπάρχει κάποιο έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί του λόγου του το αληθές. Γιατί διαφορετικά θα είναι σαν και αυτό το οποίο είπε η κυρία στη συνεδρίαση της κοινότητας Ξάνθης, ότι πήραμε τα Υπουργεία και η ίδια της μαζί με το Προεδρείο, με τον κύριο Γιώργο Τσέπελη, αυτοδιαψεύστηκαν πριν να λαλήσει κυριολεκτικά τρεις σελίδες, την οποία δώσανε στον Γιώργο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα στον Γιώργο Παπαδόπουλο και μέσα στο σπίτι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Και θα δούμε τη συνέχεια. Λοιπόν, λέμε, υπάρχουν πρακτικά συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν? Δημόσιο χρήμα διαχειρίζεστε, κύριοι. Και δεν μπορείτε να κάνετε κατσαπλιάδικες δουλειές. Ένα αυτό. Υπάρχουν προτάσεις από τους δημοτικούς, από τους προέδρους ή από τα προεδρία των πολιτιστικών σωματείων. Γιατί μίλησε για 42 συλλόγους. Οι σύλλογοι που παίρνουν μέρος στη μεγάλη παρέλαση είναι 36. Να πω ότι είναι και ένας, δύο, τρεις γύρω-γύρω. Ο κύριος Δήμαρχος δεν γνωρίζει τον αριθμό των σωματείων, των πολιτιστικών σωματείων, οι οποίες θα πάρουν μέρος στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Μίλησε για ένα αριθμό 18.000 μελών. Ο αριθμός των 18.000 μελών σίγουρα δεν μπορεί να μας το πιστοποιήσει ούτε αυτός ούτε κανένας σύλλογος. Γιατί άλλο τα εγγεγραμμένα μέλη και άλλο όλοι αυτοί οι καρναβαλιστές, όπου τους αρέσουν κάποια θέματα, πάνε λοιπόν στους συλλόγους, δίνουν το αντίτιμο 30, 35, 40, 45 ευρώ, παίρνουν τις στολές και εντάσσονται στο γκρουπ εκείνο που τους άρεσε η θεματολογία ή έχουν φίλους ντόπιους από την περιοχή και κάνουν παρέλαση. Άρα λοιπόν, ο κάθε αριθμός ο οποίος θα υποθεί δεν υπόκειται σε κανέναν απολύτως έλεγχο και δεν είναι ο στόχος μας αυτός άλλωστε. Εκείνο όμως που θέλουμε να πούμε είναι το εξής. Ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν γνωρίζει πόσα είναι τα σωματεία, οι καρναβαλικοί σύλλογοι δηλαδή, οι οποίοι θα πάρουν μέρος. Και λέει ένα νούμερο έτσι, και μάλιστα εμείς λέει αφού γκραζόμαστε αυτά τα οποία ακούσατε, και καλό θα ήταν να κάποια στιγμή θα τα ξανακούσουμε για να βγάλει τα δικά σας συμπεράσματα για το τι ακριβώς λέει. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι που είπαμε ότι θα πρέπει να μας δώσουν με αριθμούς πρωτοκόλλων εάν υπάρχουν
έγγραφα των συλλόγων τι προτείνουν, γιατί διαφορετικά στο Μιλητό, ας σας πω και εγώ στο Μιλητό τι είπε η κυρία Πάολα για τους λόγους που δεν ήρθε. Στο Μιλητό θα είναι και αυτό. Αλλά αυτό περιμένεις, κύριε Φανουράκη, για να μου κάνεις τις δικές σου, να κάνεις τα δικά σου αυτά που έχεις στο κεφάλι σου. Αλλά όταν θα παίξουμε τα βίντεο, τότε δεν μπορείς να το κάνεις. Το λέμε έτσι για να το γνωρίζεις. Γιατί ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτο και εσύ δεν έβαλες λίθο, έβαλες πολύ μεγάλη κοτρώνα και το θυμάσαι. Και το θυμάσαι από πού είναι. Εντάξει. Γιατί αν είχες λίγο έτσι τη διαδικασία, θα μπορούσες να πεις, εντάξει, μέα κούλπα, έκανα ένα λάθος. Δεν το λες και το πας στην άκρη. Και το πήγεις. Λοιπόν, κύριε Ασκαρίδη, επειδή λοιπόν σας διαχειρίζονται με το χειρότερο δυνατό τρόπο και τολμώ να σου το πω, αγαπητέ Ηλία, είμαστε γνωστοί σε αυτή την πόλη, χέρις εκτίμησης προσωπικής δικής μου, αλλά από εκεί και μετά, εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι μου είπες ψέματα και δεν ανέχομαι να μου λένε ψέματα. Να μην μου απαντάνε, το ανέχομαι. Να μου λένε ψέματα, δεν το ανέχομαι. Εντάξει, και εσύ Ηλία Ασκαρίδη μου είπες ψέματα και ξέρεις που είπες. Άρα λοιπόν, σε μένα, στη συνείδησή μου είσαι υποαίρεση και θεωρώ ότι άνθρωπος που λέει ψέματα ανερυθρίαστα δεν αξίζει να βρίσκεται σε καμία δημόσια θέση. Και το λέω δημόσια. Τώρα, εάν νόμισες ότι σε προστάτευσε σήμερα ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπό την καθοδήγηση και υπό την επίβλεψή του, ο κ. Φανουράκης, κάνεις λάθος. Σε εξέθεσε πλήρως, κύριε Ηλία Ασκαρίδη. Για να το ξέρεις αυτό. Και στο λέω δημόσια. Τώρα, εάν αυτό το εισπράττεις καλοπροαίρετα, είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις πολλές διορθωτικές κινήσεις, τις οποίες θα είναι προς το καλό το δικό σου. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Εάν λοιπόν αποφασίσεις την σύγκρουση, να ξέρεις ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Το θέτω σε αυτή τη βάση και σταματάω. Κύριε Γιώργο Παπαδόπουλε, σε είδαμε. Λοιπόν, για πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι κράτησες εσύ από όλη αυτή τη διαδικασία? Γιατί σε είπανε, προσπάθησαν να σε εκθέσουν, αλλά τους εξέθεσες με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Τίποτα, μηδέν από μηδέν, μηδέν. Δηλαδή. Καταρχήν το όλο το σκηνικό, από ότι, γιατί έχουν ξαναγίνει συμβούλια, ήταν περίπου στημένο, και από, στημένο δηλαδή, με την έννοια πια ότι καμία σχέση ο Γιώργος Τσέπελης και ο κύριος Γιώργος Τσέπελης σαν πρόεδρος με άλλες συνεδριάσεις. Καταρχήν είναι, εγώ αυτό το οποίο εισέπραξε είναι ακατάλληλος για αυτή τη θέση την οποία βρίσκεται. Τώρα, αν είναι ανεψιός του Δημάρχου, εμένα δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Δεν μπορεί να διαχειρίζεται τις τύχες αυτής της πόλης ένας άνθρωπος όπου το μοναδικό του προσόν είναι γιατί είναι ανεψιός του Δημάρχου. Τελεία. Και άμα θέλει μου κόβει την καλημέρα, έτσι κι αλλιώς δεν την είχαμε μέχρι τώρα, δεν θα την έχουμε και στη συνέχεια. Πρόβλημα δικό του είναι. Το ότι θα εκτίθεται αν συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται πρόβλεψη, ούτε χρειάζεται να έχουμε μαντικές ικανότητες. Και εμένα με απογοήτευσε, γιατί αλλιώς λειτουργούσε τόσο καιρό στις συνεδριάσεις και ξαφνικά σήμερα, βέβαια κάποιος προφανώς, από ό,τι κατάλαβα, του είπε να του καθοδήγησε πώς θα εξελιχθεί η συνεδρίαση, το συμβούλιο της κοινότητας. Για να μην κρίνουμε συμπεριφορές, έτσι κι αλλιώς τις είδανε σε ζωντανή σύνδεση οι τηλεθεατές αυτής της εκπομπής, το ερώτημα το δικό μου είναι άλλο. Η κυρία που ήταν εξ αριστερών του κυρίου Τσέπελη, αυτή με τα γυαλάκια που είπε είναι στα Υπουργεία και βγήκε ο κύριος Αντώνογλου, αν θυμάμαι καλά, γιατί πρώτη φορά είδα τον. Ο κύριος Δημήτρης Αντώνογλου. Ναι, πρώτη φορά τον συνάντησα τον κύριο Αντώνογλου, δεν τον ήξερα, ο οποίος προσπάθησε να δώσει ένα δεκανίκι στην όλη υπόθεση, γιατί είδε τα πράγματα δυσκόλεψαν λίγο άγρια. Όταν είπε ότι οι πολίτες μπορεί να βρίσκονται εδώ, να ακούνε, αλλά δεν μπορούν να παρεμβαίνουν. Λοιπόν, του εξηγώ λοιπόν εγώ του κύριου Αντώνογλου ότι το αποφασίζομαι και διατάσσομαι, εν προκειμένου όταν καταστρατηγούνται θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, εντάξει, όπως λοιπόν συμπεριφέρονται στους πολίτες δια των συμβούλων, έτσι θα συμπεριφέρονται και οι πολίτες ανταποδίδοντας αυτή τη διαδικασία. Όταν λοιπόν θα το κατανοήσουν αυτό το πράγμα, τότε θα γίνει πολύ καλύτερη η όλη διαδικασία. Αυτό λοιπόν έχω να απαντήσω εγώ σε αυτό το οποίο μου είπε ο κύριος Αντώνογλου,
με ανοιχτές τις κάμερες. Και οφείλω να δώσω μία απάντηση από τη δική μου μεριά. Εντάξει. Και φυσικά, αν θεωρεί ότι δεν καλύπτεται με την απάντηση την οποία δίνει ο κύριος Αντώνογλου ή έχει μια διαφορετική άποψη, δημόσια τον καλό, όποτε θελήσει, να του στείλουμε ένα τηλεοπτικό συνεργείο να πει την άποψή του, να πω και εγώ τη δική μου, να γίνει ένας διάλογος προς το καλό των πολιτών και της φήμης αυτής της πόλης, την οποία ανέχτηκαν να τις διασύρουν με αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτός είναι διασυρμός. Και εγώ δεν το ανέχομαι αυτό το πράγμα. Αυτό που έζησα σήμερα από την ηγεσία του Δήμου και τον πρόεδρο του τοπικού της Ξάνθης είναι διασυρμός. Και επειδή είμαι κάτοικος αυτής της περιοχής, δεν τους επιτρέπω να με διασύρουν με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Απλά πράγματα. Για να συνεχίσετε. Ζήτησα, έκανα την αίτηση μου, έκανα πρωτοκόλλησα την αίτηση του πρωί. Πού αναφερόταν η αίτησή σας? Στη γραμματεία της κοινότητας Ξάνθης. Για ποιον ζητούσατε να σας απαντήσει? Ο κύριος Ασκαρίδης. Ο κύριος Ασκαρίδης ζήτησε να απαντήσει. Γιατί έφυγε ο κύριος Ασκαρίδης και σας απάντησε ο κύριος... Κακός βέβαια έφυγε. Καλός, κακός τον διώξανε. Τον έδιωξε ο πρόεδρος. Γιατί σας απάντησε, γιατί λοιπόν πήγε και σας απαντούσε ο κύριος Φανουράκης? Υπάρχει πουθενά το όνομα του κύριου Φανουράκη στην αίτησή σας? Η αίτησή μου έχει να κάνει με τον κέντρο πολιτισμού και με τον κύριο Ασκαρίδη, που είναι πρόεδρος. Καμία σχέση. Άρα με τον κύριο Φανουράκη. Άρα ο κύριος Φανουράκης ουσιαστικά καπέλωσε με τη μεθόδευση στον κύριο Ασκαρίδη. Εγώ έτσι το βλέπω, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Άφησε να φύγει ο κύριος Έμπλης τον. Άφησε. Τον κύριο Ασκαρίδη. Όχι, άφησε. Μπήκανε μέσα δύο φορές. Μπήκανε και βγήκανε. Ναι. Και όταν βγήκε, λέει, αφού δεν δίνει το λόγο. Μα εδώ είπε ότι δεν σας δίνει το λόγο. Μα είναι δυνατόν να καταθέτεις αίτηση, να αναφέρει την αίτηση ο πρόεδρος, να αναφέρει την αίτηση προς το σώμα ο πρόεδρος και αυτός που έκανε την αίτηση να μην του δίνει το λόγο? Δηλαδή, μπορείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς που με ακούτε, να μου δώσετε τον όρο φασισμός? Για μπορώ να το κατανοήσω. Τι σημαίνει φασισμός? Σήμερα σε αυτή τη συνεδρία έγινε αυτό. Αποφασίζουμε και διατώσουμε. Μάλιστα. Δεν άφησα κανένα περιθώριο. Κύριε Φανουράκη, και από εσάς περιμένω να μου δώσετε τον όρο φασισμός. Αλλά να ξέρετε κάτι, ότι δεν θα περάσει αυτό. Δεν θα περάσει. Όσο υπάρχουν ανοιχτά τα φώτα και ανοιχτές κάμερες σε αυτό το κανάλι. Να το έχετε υπόψη σας. Θα μπορούσε ο κ. Ασκαρίδης για τα δέοντα να μείνει και να απαντήσει δύο-τρεις ερωτήσεις. Εξάλλου δεν θα. Οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες και είχαν να κάνουν με αυτόν. Προφανώς κάποιος δεν τον άφησε να απαντήσει ή δεν ήξερε να απαντήσει. Αλλιώς καθόταν. Γιατί για ποιος ο λόγος να φύγει? Όχι να φύγει, να το διώξει εισαγωγικά ο κύριος Πρόεδρος. Και αυτά λοιπόν τα κουτσαβάκικα, κύριε Φανουράκη, του στείλω ότι εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή τα ακούσαμε, κύριε Παπαδόπουλε, δεν θα καθορίσετε τι θα επιλέξει η διοίκηση, το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού. Ξέρετε τι κάνατε? Γιατί αν συνεχιστεί αυτό, εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία Ξάνθης και στο Διαρκές Στρατοδικείο Ξάνθης. Εγώ θα το καταθέσω. Εσείς είστε αιτία, κύριε Φανουράκη, που ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου θα μπλέξει και θα μπλέξει άσχημα. Εσείς είστε η αιτία, κύριε Φανουράκη. Καταλάβατε? Αυτό το ξέρετε. Γιατί να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει ούτε ανοχή ούτε συνενοχή ό,τι αφορά το πρόσωπό μου. Και αυτό το ξέρετε. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι μιλάω. Γι' αυτό με βάλατε σε ατράπους χρόνια πολλά τώρα. Περίεργους. Γιατί δεν ενέδωσα σε διαδικασίες που δεν έπρεπε καν να υπάρχουν ούτε καν στη σκέψη κανενός. Ούτε δημοσιογράφων ή επιχειρηματιών, ούτε αιρετών πολιτικών προσώπων. Αυτά έτσι για την ιστορία. Λοιπόν, ποιο ήταν το ερώτημα που είχατε θέσει? Μπορείτε να διαβάσετε την αίτησή σας. Την αίτηση είναι, την έχω και πρωτοκολλημένη από, γιατί πήγα στο νωρίς, πολύ νωρίς σήμερα στο Δήμο. Ακριβώς σας διαβάζω. Μεταξύ, το περίεργο είναι ότι δέχτηκαν μεν την αίτηση και μετά μου είπαν ότι η αίτηση δεν μπορεί να συζητηθεί στην κοινότητα της Ξάνθης. Άλλο περίεργο αυτό πράγμα. Γιατί? Θα μου έλεγαν από την αρχή ότι δεν μπορείς να κάνεις την αίτηση σαν σύμβουλο της κοινότητας Ξάνθης. Τι λέτε τώρα? Γιατί αφού την πήρανε, μας είπαν μετά. Δεν μπορούν να αρνηθούν να μην πάρουν αίτηση. Όχι, γιατί μας είπαν ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία της κοινότητας Ξάνθης να θέσει τέτοια ερωτήματα στον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού. Έτσι μας είπανε. Πρώτα μέσω των Υπουργείων και μετά μέσω μέσω της λειτουργίας κοινοτήτων εδώ ενός πολυσέλιδου. Το Κέντρο Πολιτισμού που δεν το λέει αυτό πουθενά. Δηλώνει έδρα την Ξάνθη. Δηλώνει διεύθυνση πλατεία διοικητηρίου 1α.
Άρα λοιπόν είναι στα όρια της δικαιοδοσίας του Δήμου Ξάνθης. Της κοινότητας του Δήμου Ξάνθης. Του Δήμου Ξάνθης. Άρα και της κοινότητας. Ο Δήμος Ξάνθης έχει και δημοτικά διαμερίσματα. Αυτά είναι εκεί, 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 εκεί. Ας αφήσουν λοιπόν αυτά τα φλιναφήματα. Γιατί αυτά τα βίντεο στα οποία υπάρχουν μπορούν να δημιουργήσουν χιονοστιβάδα. Καταλάβατε. Και πολιτική. Τώρα δεν με ενδιαφέρει αν ο κύριος Δημαρχόπουλος ή ο κύριος Παπαχρόνης ή ο κύριος Λίρατζης ή ο κύριος Σάβας Μελισσόπουλος ή ο κύριος Χατζηθεοδόρου είναι φίλοι σας, συνεργάτες σας, συνεργαζόμενοι ή οτιδήποτε άλλο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου εάν θα καταθέσουν ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει την Τετάρτη. Μα θα έπρεπε να καταθέσουν. Σας πληροφορώ όμως ότι εγώ θα είμαι εκεί. Μετά τα να το ξέρετε. Σας το λέω από τώρα, Δευτέρα, 5 παρά 4 λεπτά. Εγώ θα είμαι εκεί, στο Δημοτικό Συμβούλιο 3 η ώρα και θα είναι σε ζωντανή σύνδεση για να σας δούνε από τα νησιά Κέιμαν ή από τα νησιά του Πάσχα μέχρι τις Αλεούτες νήσους και από τον Πορθμό του Μαγελάνου μέχρι το Ροβανιέμι. Αν νομίζετε ότι αυτά τα πράγματα που σας λέω είναι υπερβολικά, ρισκάρετε το, παίξτε. Θα δείτε στη συνέχεια το τι θα γίνει. Γιατί, αυτά που μάθατε μέχρι τώρα και αυτά που έχετε κατά νου να φτιάξετε δεν θα μπορέσουν να έχουν εφαρμογή ό,τι αφορά το πρόσωπο το δικό μου. Εάν λοιπόν η διοίκηση, η διεύθυνση αυτού του καναλιού μου πει ότι δεν θέλει άλλο τις υπηρεσίες μου, τότε κι εγώ δεν θα είμαι εδώ. Αν όμως το θέλει, όπως επίσης το θέλουν και οι τηλεθεατές, όπου παίρνουν συνεχώς μηνύματα τα οποία δεν περιποιούν τιμή για τη λειτουργία σας, αυτά γράφουνε, εντάξει, τότε να το ξέρετε ότι δεν είναι στραβός ο γελός, μάλλον εσείς στραβά αρμηνίζετε. Για να διαβάσουμε την αίτηση. Για διαβάστε. Αίτηση του Γεώργιου Παπαδόπουλου του Βασιλείου, μέλος του Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης. Προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Ξάνθης, κύριο Γεώργιο Τσέπελη, με την υπαριθμόμενη πρωτοκόλλου 4620 της 13ης Φεβρουαρίου 2020, πρόσκληση σύγκληση του οργάνου και με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη, δεχθείτε την αίτησή μου για την κατεξαίρεση και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος εκτός ημερησίας διάταξης, συζήτηση του θέματος που προέκυψε και απασχολεί το σύνολο της κοινής γνώμης με τις συμμετοχές και αμοιβές των μουσικών παραγωγών DJs, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, στις εκδηλώσεις του καραβαλιού που θα πραγματοποιηθούν στις επόμενες μέρες. Είναι απαραίτητη η παρουσία του Πρόεδρου του Κέντρου Πολιτισμού, κ. Ηλίου Ασκαρίδη, το οποίο το όνομα εμπλέκεται άμεσα για να δώσει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει στην τοπική κοινωνία αλλά και στο Πανελλήνιο με ειδήσεις που έχουν φτάσει πολύ σύντομα και στην Αθήνα. Ολοκληρώστε. Αυτά. Αυτή. Τελείωσε. Ερώτημα λοιπόν. Έχετε βγάλει μία ΑΔΑ, δηλαδή έχετε αναρτήσει στο Διάβια ένα εγγραφό το οποίο αποφασίσατε ως Κέντρο Πολιτισμού και υπογράψατε, κύριε Ασκαρίδη, ότι δίνεται 1.650 περίπου ευρώ, κάπου εκεί, δεν ξέρω, το έχει το μάστερ, μπορούμε να τη δούμε το έγγραφο αυτό. 1.561. 1.561 ευρώ. Λοιπόν, για να πληρωθούν οι DJs. Άρα λοιπόν εσείς έχετε όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτών των ανθρώπων, όποια και αν είναι, και μάλιστα και την εκδήλωση πρόθεσης, εάν θα πληρωθούν και πόσο. Άρα κάνατε λοιπόν ένα λογαριασμό, μια σούμα και βγάλατε μία ΔΑ. Άρα εμείς θα περιμένουμε από αυτή τη μία ΔΑ, από το ένα έγγραφο της ανάθεσης του έργου στα πέντε αυτά άτομα, θα περιμένουμε πέντε διαφορετικές αναθέσεις. Σωστά. Περιμένουμε τα ονόματα. Ποιοι είναι αυτοί. Επίσης θα περιμένουμε να δούμε από τους πέντε αυτούς ανθρώπους που θα παίξουν μουσική, όπως είπαμε, τις αναθέσεις αυτού του έργου και τα παραστατικά εισπράξης των χρημάτων που αναλογούν βάσει αυτής της ΑΔΑ. Διαφορετικά τίθενται ζητήματα. Επίσης θα περιμένουμε να δούμε και αυτοί που θα ανεβούν να παίξουν στα pick-up ή στα CDs ή στα computer τους με εργαλεία 1.000 ευρώ, θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τι εργόσιμο έχουν. Διαφορετικά δεν μπορεί να ανεβεί άνθρωπος απάνω άμα δεν έχει ασφάλιση. Σωστά. Σωστά. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή στους ελεγκτές του ΙΚΑ. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή στους ελεγκτές
της διεύθυνσης, εποπτείας εργασίας σε αυτό το θέμα. Τώρα, που η ημερομηνία είναι 17 Φεβρουαρίου, εάν για τον οποιονδήποτε λόγο τα ονόματα λοιπόν τα οποία υπάρχουν δεν είναι μέσα, σημαίνει παραφύσεις συναλλαγές. Εάν δηλαδή δεν ανεβούν απάνω, δεν τους βγάλετε ξεχωριστά να πληρωθούν και κόψετε ένα τιμολόγιο, ένας να τα πάρει, εκεί λοιπόν υπάρχουν παραφύσεις συναλλαγές. Και όπου θέλετε το κουβεντιάσουμε. Εντάξει, σε όποιο δικαιοδοτικό όργανο νομίζετε μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Επίσης, αυτοί που θα ανεβούν απάνω θα πρέπει να έχουν εργόσιμο. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για 5 ώρες, για 3 ώρες, για 8 ώρες. Εάν λοιπόν δεν το κάνετε, παρανομείτε ή όχι κύριε Ασκαρίδη του Κέντρου Πολιτισμού. Λοιπόν, ξεχάστε αυτά που ξέρατε με το ίξις αφίξις. Και να σας πω και κάτι. Ίσως μας ζητηθεί αυτή η εκπομπή να ελεγχθεί από δημόσιες υπηρεσίες. Εμείς την έχουμε στη διάθεση του οποιοδήποτε, όπως και εγώ τίθεμαι στη διάθεση του οποιοδήποτε, για όλες αυτές τις επισημάνσεις τις οποίες κάνω. Και θα δούμε τη συνέχεια. Και δεν είναι μόνο αυτά. Έχει κι άλλα η όλη υπόθεση. Αλλά προς το παρόν, ας μείνουμε εδώ. Εκείνο λοιπόν που θέλω να μάθω είναι, υπάρχει εκδήλωση πρόθεσης. Έγγραφο πρωτοκολλημένο σε προηγούμενα χρόνια. Κύριε Ασκαρίδη, εμένα κάνατε λάθος που μου είπατε ψέματα και μου τα είπατε τρεις φορές. Και μάλιστα τη μία πρόσωπο με πρόσωπο και ανερυθρίαστα. Κάνατε λάθος. Θα το διαπιστώσετε το λάθος σας. Εντάξει. Όσο είναι καιρός μπορεί, τώρα πια δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις από αυτού του θέματος. Περιμένουμε να δούμε. Γιατί θα είστε υποχρεωμένος να αναθέσετε στα συγκεκριμένα πρόσωπα και να εκδώσετε εντάλματα πληρωμών. 5 το νούμερο. Εάν δεν είναι 5, τότε υπάρχουν συναλλαγές. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιος που λέει ότι θα πάει δωρεάν, θα πρέπει να έχετε πριν τουλάχιστον ένα μήνα έγγραφο πρωτοκολλημένο που θα αποποιείτε της όποιας οικονομικής αποζημίωσης. Και αυτό να έχει γίνει δεκτό με άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα και ξέρετε πολύ καλά τι θέλω να πω. Εάν δεν το κάνετε αυτό, σημαίνει συναλλαγή, κύριε Ασκαρίδη. Γιατί εσάς είπε, ο κύριος Φανουράκης εσάς έδωσε, ότι εσείς είστε πρόεδρος και εσείς είστε ανεξάρτητο όργανο και εσείς αποφασίζετε με το Διοικητικό Συμβούλιο. Εσείς ως πρόεδρος, αλλά και όλα τα μέλη τα οποία απαρτίζουν την Οργανωτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης Πολιτισμού. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν ο Δήμαρχος που είναι πρόεδρος στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και έχει αντιπρόεδρο τον κύριο Αμβροσιάδη, τον βάζει να υπογράψει απόφαση για να πάει να πάρει από το φούρνο του, από το φούρνο της γυναίκας του, δηλαδή του κυρίου Τσέπελη, με τις άσπρες φόρμες, το έχουμε και φωτογραφίες εκεί πέρα που βάλουν σε ξύλα. Εντάξει, στο φούρνο. Για 55 ευρώ, τι είστε ρε παιδιά, κλεφτοκοτάδες είστε. Εντάξει. Ξέρετε με ποια έννοια το λέω. Τσίπιδες. Το καταλάβατε. Δεν μπορείτε λοιπόν να πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ούτε να παίζετε με μένα. Με μένα δεν μπορείτε να παίζετε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Κύριε Φανουράκη, θυμάστε την πλατεία ένα μεσημέρι Σαββάτου. Σαββάτου ήταν, τι ήταν. Με ζεστούλα. Τα θυμάστε? Εγώ δεν άκουσα τη συγγνώμη σας και δεν τη χρειάζομαι πια τώρα. Αυτά έτσι για την ιστορία του πράγματος. Εξάλλου να προσέξτε λίγο τώρα. Γίνεται δηλαδή πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν πουθενά. Δέχονται την αίτηση. Υποχρεωμένοι να τη δεχτούν. Υποχρεωμένοι να τη δεχτούν. Έρχεται ο κύριος Ασκαρίδης. Καταρχήν, γιατί ήρθε ο κύριος Ασκαρίδης, αφού καθερμήνια του κύριου Φαντομουράκη δεν είχα τη δικαιοδοσία εγώ, εμείς, να συζητήσω αυτό το θέμα. Γιατί ήρθε? Σωστό αυτό. Γιατί ήρθε την αρχή? Ας μην ερχόταν καθόλου. Άρα για να έρθει. Υπάρχει αίτηση. Υπάρχει αίτηση. Αλλά ας μην ερχόταν και ας μας έλεγε ο κύριος Φανουράκης ότι δεν ήρθε, γιατί στήσιμο. Δεν ήταν. Το στήσιμο ήταν συγκεκριμένο. Μπράβο. Το στήσιμο λοιπόν αυτό που είδαμε. Και ο κύριος πρόεδρος έχει ευθύνη, διότι φύγε εσύ, έλα εσύ, φύγε κύριε Ασκαρίδη. Γιατί να φύγει ο Ασκαρίδης? Δεν χρειάζεται να απαντήσει, γιατί δεν έχει την αμοδιότητα να το ρωτήσετε. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Ο κ. Φανουράκης όμως τι είπε μετά?
Ο κύριος Φαναλάκης ήρθε. Είπε ότι. Μετά από τον κύριο Ασκαρίδη κάθισε και απάντησε αυτός. Επίσης, ο δηλαδή, κύριος Ερεμίδης. Ασκαρίδης δεν μπορεί να απαντήσει. Γιατί να μην μπορεί να απαντήσει. Δεν έχει. Πρόεδρος δεν είναι. Ο κύριος Ερεμίδης στο τέλος είπε ότι. Και ο κύριος Φανουράκης το είπε πρώτα και συμφώνησε και ο κύριος Ερεμίδης, έπερος αντιδήμαρχος στην κυβέρνηση Τσέπελη Φανουράκη, ότι έχετε το δικαίωμα να ρωτάτε. Έχετε το δικαίωμα να έχετε παρεμβατικό λόγο, να προτείνετε. Μάλιστα. Όταν λοιπόν εσύ έχεις το δικαίωμα να προτείνεις, έχεις και το δικαίωμα, απορρέει, έτσι δεν είναι. Μα πουθενά δεν λέει ότι δεν έχω το δικαίωμα εγώ. Να ελέγχεις. Επίσης, αυτά τα οποία είπαν ότι το καρναβάλι είναι 55 χρόνων, καλά αυτό ήταν ένα. Πετάξαμε μια φωτοβολίδα εκεί πέρα. Και ανήκει σε όλο το Δήμο Ξάνθης. Μα το Δήμο Ξάνθης μιλάμε. Και αυτή είναι κοινότητα Ξάνθης. Δεν είναι κοινότητα άνω κάτω Τραχανοπλαγιάς. Κημερίων ή Ευμύρου. Αυτές είναι τρεις είναι κοινότητες. Ευμύρου. Και αυτοί έχουν το δικαίωμα να ρωτήσουν. Βεβαίως. Ποιος φορολογείται σε αυτόν τον Δήμο με τα δημοτικά τέλη. Ανήκουν στην πόλη της Ξάνθης. Στο Δήμο της Ξάνθης, βεβαίως. Και αυτοί έχουν δικαίωμα. Ξέρεις γιατί. Γιατί απλά εγώ τους πήγω ότι και χωροταξικά, σαν, δηλαδή αν δεν έχουμε εμείς δικαίωμα που είμαστε κοινότητα Ξάνθης, ποιος έχει. Άντε να μην έχει των Εκημηρίων. Άντε να μην έχει του Ευμύρου που έχει από ό,τι λέτε. Δεν θα έχουμε εμείς, δεν μπορούμε να έχουμε εμείς. Ποιος το λέει αυτό. Στην αρχή μας είπαν και υπουργεία. Από τα υπουργεία, οι δύο κυρίες μεταξύ τους λέγανε κάτι. Περίμενε λίγο. Ποιος θα πει τι. Περίμενε λίγο, Γιώργο. Περίμενε. Το στήσιμο λοιπόν ήταν το εξής. Ανεβαίνει ο πρόεδρος, ο οποίος φαινόταν ότι ήταν δασκαλαμένος. Πρώτη φορά ενήργησε έτσι. Έχουμε κάνει 5-6 συμβούλια, πρώτη φορά ενήργησε έτσι. Δεν θα ολοκληρώσω όμως. Εμένα, συγγνώμη. Παρακαλώ. Λόγω της φόρτισης που έχω. Μπαίνοντας λοιπόν εγώ μέσα στην αίθουσα, με ανθρώπους που δεν τους ήξερα, ξέρανε το όνομά μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με χαιρετήσανε και τους ανταπέδωσα τον χαιρετισμό. Το όνομα το δικό μου λοιπόν συζητήθηκε. Ο κύριος λοιπόν πρόεδρος είχε μία διαδικασία μαζί με την κυρία που καθόταν εξ αριστερών της. Δεν ξέρω ποια είναι. Γραμματέας της κοινότητας είναι. Μάλλον Κατερίνα. Είναι μια γραμματέας της κοινότητας. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ποιο ήταν το κόνσεπτ της όλης υπόθεσης. Και από παραδίπλα ήταν και ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού, ο κύριος Ηλίας Ασκαρίδης. Ποιο ήταν το κόνσεπτ όλης της υπόθεσης. Παίρνει το χαρτί, το διαβάζει, λάθος, το διαβάζει. Και αμέσως μετά πετάγεται η κυρία και λέει ότι δεν εμπίπτει στην διαδικασία του κέντρου, του οργάνου αυτού. Της κοινότητας Ξάνθης, γιατί πήραμε στα Υπουργεία. Συγγνώμη, ενώ το πρωί η υπάλληλος. Δεν θέλω να μου πεις. Δεν θέλω να μου πεις. Άσε με να το τελειώσω, σε παρακαλώ. Για να συμπληρώσω, να συμπληρώσω. Ναι, πες το τέλος μετά. Ναι. Δεν γίνεται. Η κυρία λοιπόν αυτή βγαίνει και λέει ότι πήραμε στα Υπουργεία. Το είπε 3-4 φορές. Ρωτάω, ποια Υπουργεία, και πετάγεται και λέει, μα το εσωτερικό μία. Και λέω εγώ, είναι δυνατόν να είναι το εξωτερικό ή το υγείας. Πέστε μου λοιπόν, ποια είναι η διεύθυνση που πήρατε τηλέφωνο που δεν γνωρίζατε εσείς, ποια είναι η ευθύνη που έχει η κοινότητα, δηλαδή τα μέλη της κοινότητας, τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει. Δεν το γνωρίζατε και πήρατε το Υπουργείο. Δεν το είπα φυσικά, γιατί και να το έλεγα δεν ξέρω αν θα το καταλάβαινε. Μήπως συζητήσανε και ερμηνευτική διάταξη, ας πούμε, επί του θέματος. Αυτό, αν μπορείτε να απαντήσεις για κάτι που εμπίπτει στη δικαιοδοσία. Και το είπε 3-4 φορές. Το κόνσεπτ λοιπόν ήταν να μπει, δεν είναι τα Υπουργεία κλπ. Δεν σου δίνουμε το λόγο, Γιώργο Παπαδόπουλε. Άρα δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε. Δεν κουβεντιάζεται γιατί τα Υπουργεία μας είπαν. Ποια Υπουργεία? Μας είπαν ότι δεν θα μπορείτε να το συζητήσετε αυτό το θέμα. Ηλία Ασκαρίδη φύγε. Πρόεδρε του Κέντρου Πολιτισμού, σηκωφύγε. Και έτσι τελειώνει όλη η υπόθεση. Όταν λοιπόν υπήρξε αντίδραση αυτή, μπαίνει λοιπόν μέσα και ο κύριος Αντώνογλου, λέει αυτό που λέει. Του λέω και εγώ αυτό το οποίο του λέω. Λένε και από πίσω και άλλοι σύμβουλοι της κοινότητας. Και αμέσως μετά σε όλη αυτή την ιστορία εμφανίζεται, από τον κάτω όροφο εμφανίζεται ο κύριος Φανουράκης, ο οποίος αναλαμβάνει να παίξει το δικό του παιχνίδι, το οποίο το είδαμε. Και φυσικά γύρισε όλο ανάποδα, κατά τη δική μου εκτίμηση, έγινε όλο μπούμεραν και εναντίον τους. Πες μου λίγο το πρωί τι σου είπε η κυρία αυτή. Αυτή δέχτηκε την αίτηση και δεν μου είπε ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία της κοινότητας Ξάνθης. Δεν με ενημέρωσε από το πρωί. Δεν με ενημέρωσε από το πρωί. Απλά μου είπε, αν θα, για να περάσει το, για να συζητηθεί το αίτημα, αν θα πρέπει να υπάρχει απαρτία ή όχι. Εκεί είχε έναν ενδιασμό. Η κυρία αυτή για τον νεαρό της ηλικίας της. Δεν μου είπε εξ αρχής ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία σου, δεν μπορείς να κάνεις την αίτηση.
Στη γραμματεία. Νομίζω ότι μιλάμε ελληνικά. Αυτός που θα σου έλεγε δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις αίτηση, πάει στη σέντρα. Τέλος. Είναι και αυτό, ναι, είναι και αυτό. Έχετε δίκιο. Δεύτερον, η κυρία αυτή την είδα από το νεαρό της ηλικίας της. Ποιες είναι οι γνώσεις και ποια είναι η εμπειρία της επ' αυτού του θέματος για να μπορεί να απαντήσει. Τι λέει λοιπόν το χαρτί το οποίο είδες, το 10α ή το 10β το οποίο διάβασες. Μόνο σε έναν κανονισμό της λειτουργίας κοινοτήτων, ναι, τον οποίο πολύ γρήγορα εγώ του έριξα μια ματιά και πήγα στο άρθρο, το έχω σημειώσει μισό λεπτό γιατί, ναι, όλα γίνανε άνατο. Δηλαδή όλα γίνανε πολύ γρήγορα σήμερα. Άρθρο 3. Αρμοδιότητες της δημοτικής κοινότητας. Ξεκινάει Α. Το Συμβούλιο στα όρια της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες κατά το άρθρο 83 του 3852 κάθετος 2010. Μη μάζεσαι τον. Και πάω, προσπερνάω τα προηγούμενα όλα και πάω στο 10. Τα επόμενα δηλαδή. Τα επόμενα. Συγγνώμη, και πάω στο 10. Πολύ γλυγορά, όπως θα είδα και στο Συμβούλιο μια ώρα πριν. Έχει τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα. Τι κάνει τη διοργάνωση, για φέρτε μου λίγο ρε, σας παρακαλώ πολύ, γιατί θα τρελαθούμε εντελώς. Εντάξει, λέει, το Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου σχετικά με την διοργάνωση κλπ. Όταν λοιπόν προτείνει, ή θα έπρεπε να είχε προταθεί, αλλά η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου γίνεται τώρα. Όταν λοιπόν σου δίνει το δικαίωμα να προτείνεις, σου δίνει και το δικαίωμα να ελέγξεις. Βεβαίως. Μα γι' αυτό υπάρχει και το Συμβούλιο. Επίσης, αυτό θα το. Ένα κομμάτι θα το κρατήσω, γιατί εδώ έχει και άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ξέρει. Να ξέρει. Και από πίσω έχει μια άλλη παράγραφο. Θα τα δούμε αύριο αυτά. Θα τα δούμε αύριο. Αύριο έχουμε. Που έχει σχέση ή, με το. Αν όχι αύριο, μεθαύριο. Μέχρι μεθαύριο θα τα ακούμε. Εμάς μας ερμήνευσαν ότι, ενώ το λέει καθαρά, ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία μας. Μα είναι, το λέει μέσα. Πρόσεξε λίγο να δεις. Αυτά λοιπόν έτσι για την ιστορία του πράγματος και είναι, το ξαναλέω, τέταρτη φορά. Το κέντρο πολιτισμού είναι οργανισμός με πλήρη χρηματοδότηση από το Δήμο Ξάνθης. Από τη στιγμή που έχει την πλήρη χρηματοδότηση του Δήμου Ξάνθης, υπόκεινται στα όργανα ελέγχου του Δήμου Ξάνθης. Αν αυτοί δεν περιμένανε να ελέγξει το σύστημα οι σύμβουλοι από την κοινότητα της Ξάνθης, κοινότητα Ξάνθης, από το τοπικό συμβούλιο τέλος πάντων αυτό εδώ της Ξάνθης, τότε πλανώνται πλάνοι νικτράν. Ένα το κρατούν. Δηλώνουν έδρα την Ξάνθη, άρα έχεις και υποχρέωση να ελέγχεις και να θέτεις ερωτήματα. Τα ερωτήματα τα απαντάνε εκεί που απευθύνεσαι. Εάν λοιπόν έχουμε ένα κύριο για όλες τις δουλειές και για όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει και ακούει το όνομα Βανουράκης, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Την οποία θα προσμετρήσει ο κάθε ξανθιώτης πολίτης. Τελεία και παύλα. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι οποίοι πήγανε στη θάλασσα για μπάνιο, αρχές Ιουλίου στις εκλογές, και αφήσανε κάποιους άλλους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνουν αυτά τα οποία λέμε, γιατί δεν ξέρουν και τα ελληνικά τους, δεν είναι επαρκή. Σωστά. Δώσανε με την ψήφο όπως τη δώσανε και λέγονται και φτιάχνονται και δείχνονται πολλά, και ως εκ τούτου δεν περιποιεί τιμή να λες σήμερα κύριε Τάδε και κύριε Δίνα, εγώ είμαι εκλεγμένος έτσι. Το έτσι δεν το λέει, είμαι εκλεγμένος και κάνω ό,τι θέλω. Εντάξει. Και επειδή εδώ στη Θράκη ο πόλεμος είναι διαρκής και συνεχής και επειδή υπάρχουν ζητήματα, μην νομίζετε ότι μπορεί να παίξει έτσι. Θα μου πείτε, συνέβησαν κι άλλα, δεν θέλω να κουβεντιάσω. Εδώ υπήρχαν διευθυντές που λέγανε επί σειρά ετών, ήταν διευθυντές, επί δεκαετίες διευθυντές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, που πάθαν αμνησία στο τέλος. Τώρα τα υπόλοιπα, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλαση, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα και θα τα ακούτε να ξεφτιλίζετε αυτή την πόλη με την τόσο λαμπρή ιστορία, δεν έχετε το δικαίωμα να παίζετε μαζί της. Εγώ δεν σας εκχωρώ αυτό το δικαίωμα. Εντάξει. Και αυτή η υπόθεση θα έχει συνέχεια. Πιστέψτε με, θα έχει συνέχεια.
Γιατί ξέρετε, θα σας θυμίσω μόνο ο Αλ Καπόνε γιατί πήγε φυλακή. Μόνο αυτό θα σας θυμίσω. Να ψάξετε να βρείτε τους λόγους. Γιατί ο Αλ Καπόνε πήγε φυλακή. Αυτά. Νομίζω ότι έχουμε ένα βίντεο, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να το δούμε, έστω να το δούμε στα γρήγορα, για το τι υπόθηκε στο Open από τον Δήμαρχο Ξάνθης για το θέμα του Γιαννιά. Άλλη τρομερή και φοβερή ιστορία, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τα αφήσουμε αυτό για την Πέμπτη. Για την Τετάρτη θα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και θα έχουμε άλλα θέματα να συζητήσουμε. Αύριο έχουμε ένα σημαντικότατο θέμα, ένα σημαντικότατο θέμα να αναπτύξουμε, στο πρώτο μέρος τουλάχιστον. Στο δεύτερο έχει μια πολύ καλή συνέντευξη, έχει προγραμματιστεί από τον Σεπαχετή Καραχότζα. Έχει σχέση με το πώς διαχρονικά οι κυβερνώντες και οι δημόσιες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν τους Έλληνες πόντιους παλινοστήσαντες από τις θέως σοβιετικές δημοκρατίες. Ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον όσο το ανέπτυσαν σε μένα μου προκαλούσε θλίψη, οργή, αγανάκτηση. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα και νομίζω ότι θα πρέπει να εντείνουμε όλοι μας την προσοχή και να τεντώσουμε όλοι μας τις κεραίες και ενδεχομένως να έχουμε και τον παρεμβατικό μας λόγο και ρόλο, γιατί δεν τα σφάζουν και τα μαχαιρώνουν όλα ούτε οι κύριοι υπουργοί, ούτε οι κύριοι δήμαρχοι, ούτε οι κύριοι αντιπεριφερειάρχες, γιατί βλέπουμε να γίνονται πράγματα και θάματα. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Με ενημερώνουν ότι η απάντηση η οποία έπαιξε το Open στο θέμα το οποίο δημιουργήθηκε ήταν από τον μάνατζερ του κυρίου Γιαννιά και όχι από τον Δήμαρχο Ξάνθης. Ζητώ συγγνώμη που ανέφερα σε αυτή την περίπτωση το όνομα του Δήμαρχου Ξάνθης και όχι το όνομα του μάνατζερ, ο οποίος όμως λέει πράγματα εξόχως σημαντικά. Εάν δεν το έχετε παρακολουθήσει, θα έχουμε και ανάλογο βίντεο το οποίο θα καταγράφει κάποιες ιστορικές στιγμές, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο λοιπόν, πρώτο μέρος εκπομπής, οι Έλληνες παλινοστήσαντες ομογενείς από τις θέως σοβιετικές δημοκρατίες, όπως επίσης και τα προγράμματα αποκατάστασης, τα οποία πολύ μια χαρά φάγανε λεφτά και οι άνθρωποι αυτοί μείναν απ' έξω, και όπως και το θέμα της ηθαγένειας, το οποίο δυστυχώς υπάρχει ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, το οποίο θα κληθεί αυτή η κυβέρνηση να το λύσει. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να το λύσει, διαφορετικά θα υπομειστεί τις δικές της ευθύνες, τουλάχιστον στη συνείδηση όλων μας. Δεύτερο μέρος αύριο, μια πολύ καλή συνέντευξη, την οποία έχει ετοιμάσει ο Σεμπαχεντίν Καραχότζα και την κρατάει επτασφάγη στο μυστικό ποιος θα είναι ο συνεντευξιαζόμενος με αυτόν. Και μεθαύριο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα δούμε εάν υδρώνουν και κατά πώς υδρώνουν τα φτάκια των συνδυασμών που παρεπιδημούν στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και λέγονται και τα οποία δεν περιποιούν τιμή για την ιστορία αυτής της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, ως τότε, ως αύριο λοιπόν, να είστε καλά και εδώ είμαστε. Θα τα λέμε. Καλησπέρα.